Της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις τριστέρα μου, τσοπεγόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Γιτάρ, γιτάρ, γιτάρ. Παρακαλώ. Κλειδαράζει και... είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβούμε τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Μετρόπολης 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Της Κακομοίρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Το Θανάση Καζαμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Τώρα που δεν υπάρχει η απόσυρση του αυτοκινήτου, τηλεφωνείτε στο 18133. Έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη στο 18133. Μην ξεχνάτε το μεγάλο διαγωνισμό για την, από του Μετρόπολης 95,5 συνεργασία με τη Volton για ένα χρόνο δωρεάν ρεύμα. Έναν ολόκληρο χρόνο. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα όπου μπορείτε να μπαίνετε στην ειδική
φόρμουλα που υπάρχει σε σελίδα στο metropol.gr ή σελίδα μας στο Facebook, να συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και αν είστε ο εκλεκτός να ακούσετε το όνομά σας 3 και 4 και να κερδίσετε δωρεάν ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Από τη στιγμή που θα ακούσετε το όνομά σας, τηλεφωνείτε στα επόμενα 30 λεπτά στο 2310 και τα 390 και αυτομάτως, λέγοντας το συνδυματικό Βόλτον, απολαμβάνετε το μεγάλο δώρο του Μετρόπολης 95,5 με την Βόλτον, powered by Βόλτον, ρεύμα εμπιστοσύνης, τελευταία μέρα συμμετοχών. Επαναλαμβάνω, μείνετε συντονισμένοι, όποιος ακούσει το όνομά του, μη πάει τζάμπα και φάμε ένα 30 λεπτό να τον περιμένουμε και δεν πάρει τηλέφωνο. Η Εσκιά της Μπαλοδήμος φυσικά και είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων. Το γνωρίζετε, το έχετε μάθει, το αντιλαμβάνεστε από τις πολύ μεγάλες προσφορές οι οποίες γίνονται συχνά πυκνά. Έχουν απομείνει 2 Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου, τα οποία οι φίλοι επαγγελματίες οδηγοί ταξί μπορούν να τα κάνουν δικά τους. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο. Είναι 5 λεπτά από το κέντρο της πόλης τώρα που έχει ανοίξει ο κόμβος. Ή στο 2310-596-596, καθώς αυτή η τιμή πολύ απλά δεν υπάρχει. 17.500 ευρώ με κινητήρα φυσικού αερίου. Είναι μεσημέρι και αν πεινάς deliveras.gr. Πάνω από 2.500 προσφορές για να επιλέξεις το γεύμα της αρεσκίας σου. Αν δεν έχεις το σχετικό application, κατέβασε το τώρα είτε στο tablet είτε στο κινητό σου. Λοιπόν, τι έγινε μεγάλε, κάναμε εκπομπή χθες. Εκπομπή. Εκπομπή λέω. Κάναμε εκπομπή. Εκπομπή λέγεται. Εντάξει, εγώ το λέω εκπομπή. Το λες, το λέω όπως το λέω, ναι, το κόβω. Το λέω χαϊδευτικά ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Ναι. Ναι. Γιατί. Γιατί έκανα εκπομπή. Ναι. Ξέρω εγώ. Πώς την είδες δηλαδή. Εσύ ήπιασε τα ουίσκια σου. Ήπιασε τα τσίπουρά σου. Κατάπιες. Αν κατάπια. Ναι. Κυροζίνη, κατάπιες μπόλικη. Κυροζίνη. Ναι. Ναι, πριν απογειωθώ. Ναι, αυτό ρωτάω. Με ρωτάς αν έκανα εκπομπή. Έκανα εκπομπή. Γιατί να μην κάνω εκπομπή. Επειδή είδατε εσείς ότι ο Άι Δημήτρης ταλαιπωρήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το Google άραλε. Δίσταντι απόψεις. Το Google. Και τι είναι το Google. Το Google. Τι είναι το Google. Ναι, το Google είναι. Ναι. Μηχανή αναζήτησης. Μηχανή αναζήτησης. Από τη μηχανή αναζήτησης μέχρι την αποκάλυψη της αλήθειας υπάρχει μεγάλη διαφορά. Άσε ρε κόκκινο. Μπορεί να γράψει ο καθένας ό,τι. Πώς μπορεί να γράψει ό,τι θέλει. Σε ενημερώνω. Και τι να μην κάνω εκπομπή. Με δώσα η Δημήτρη να φάω. Τι είμαι, ταβερνιάρης είμαι. Τι είμαι. Καλώς, τι είμαι, ζαχαροπλαστείο έχω. Ακούγεσαι. Τι ακούγεσαι. Κάνε ό,τι θέλει. Τι πουλάω λουλούδια. Λουλουδάς είμαι. Άμα ήμουν λουλουδάς. Ναι. Ταβερνιάρης. Ή ξέρω εγώ, έκανα ένα επάγγελμα το οποίο με βοηθούσε ο Άι Δημήτρης. Ναι. Είχα κάνα μαγαζί απέναντι από καμιά εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, κάνα ζαχαροπλαστείο, ξέρω εγώ, κάνα αυτό, να γιορτάσω. Δεν έχει να μου προσφέρει κάνα χρηματικό ποσό για να πούμε. Για σένα είναι όλα δούνε και λαβή. Όχι, για σένα είναι, είσαι αλτρουιστής εσύ. Αγαπάς τους ανθρώπους, αγαπάς τους ανθρώπους. Καλά, εντάξει, ναι. Εγώ είμαι δούνε και λαβή. Το σκύλο, λέει, τον πήρες για να έχει σου δίνει κάτι ο σκύλο. Δεν μου δίνει κάτι ο σκύλο. Τι σου δίνει. Μου δίνει. Έρχεται εκεί, τρίβει την ουρά του. Και επειδή τρίβει. Ναι. Τη βρίσκεις δηλαδή. Σε... έτσι. Εσύ γιατί, εσύ καταρχήν ένα ένας άνθρωπος πήρες ένα ζώο. Δεν έχει συναισθήματα. Ανταλλάσσω συναισθήματα με το ζώο. Ναι. Το οποίο σ' απάντησα. Το φροντίζεις, σ' απάντησα. Δίνεις αγάπη. Και παίρνω. Άσε τις μπουρδές. Και παίρνω αγάπη. Το δίνεις αγάπη. Και παίρνω αγάπη από το σκύλο. Και παίρνεις αγάπη. Άρα δούλε και λαβίν. Δεν έχει οικονομικό όμως αντίτιμο. Ναι, ναι, φυσικά. Έχει αντιδιοτέλεια. Έχει, όχι. Έχει αντίτιμο ψυχικό. Όχι. Όχι. Ένας που δεν έχει παιδιά λοιπόν και έχει λεφτά, πάει λοιπόν ή υιοθετεί ένα παιδί ή πάει και δίνει λεφτά στα άρρωστα παιδιά γιατί έτσι γεμίζει η ψυχή του. Γεμίζει. Άρα παίρνει μαρμίτα η ψυχή του. Δεν είναι μαρμίτα. Η ψυχή όταν παίρνει είναι η μαρμίτα της ψυχής. Ακούω. Το άλλο είναι η μαρμίτα της τσέπης. Πάντα υπάρχει δεν αυτό. Είναι μαρμίτα. Πώς δεν είναι μαρμίτα. Έχεις όταν μάθει. Γεμίζει την ψυχή του άλλος δεν είναι μαρμίτα. Είσαι φτωχόμυαλος. Εγώ είμαι φτωχόμυαλος. Λογικότατος είμαι. Ναι, λογότατος. Λογότατος είμαι. Αλλάζεις λέξεις, διδοπλάστης είσαι. Ναι. Γιατί πας στον Άγιο Δημήτρη. Άμα έχεις κανένα πρόβλημα, λαμογιάρικα, πας και ζητάς από τον Άγιο να σε κάνει καλά. Δηλαδή, άμα δεν. Ναι, δηλαδή η σχέση σου με τον. Εσύ δεν το έχεις κάνει ποτέ. Όχι, ρε, και να το έκανα, λαμογιάρικα το έκανα. Και εγώ αν το έκανα.
Μα το λέω και εσύ, λέμε Γιάννη. Και εσύ το κάνει. Είναι ανθρώπινη. Από φόβο. Στάσε ρε κοκκίνη. Στην ανθρώπινη φύση. Μπράβο, πες τα. Λογικό, λογικό. Σε μια πολύ έντονη στιγμή αδυναμία. Αδυναμία, ναι. Να αντιλαμβάνεται ναι. ότι θέλει, θέλει να πάρει. Να πάρει. Ή να, μην, να πάρει. Ή να αλλάξει κάτι. Να πάρει. Από κάτι μεγαλύτερο. Μεγαλύτερο. Άρα λαμογιά είναι. Όχι, ρε φίλε. Πώ, λαμογιά τη ψυχή είναι. Πώ, τι. Δεν είναι λαμογιά. Λαμογιά τη ψυχή είναι. Τι λαμογιά. Λε, Θεούλη μου, κάντε μου καλά, Παναγίτσα μου, το παιδάκι μου και εγώ θα έρθω γονεπετή σαν το κινούσι. Και θα σου δώσω ό,τι θες, ξέρω εγώ, και θα έρθω. Το τάμα είναι αυτό. Τι σημαίνει τάμα? Μου τάζεις και σου τάζω. Τι φούφρε. Ρέση, τι ρε, εσύ. Ξεκόλα λίγο. Τι να ξεκολλήσω. Άδειασε από το μυαλό σου. Τι να αδειάσω. Δεν είναι καθόλου βλακία. Δεν είναι, τι. Σε ρωτάω κάτι. Ναι. Λοιπόν, είμαστε ελεύθεροι και οι δύο. Μάλιστα. Και βλέπουμε δύο κοπέλες ωραιότατες, οι οποίες μεταξύ μας υπάρχει χημεία. Χημεία. Και θέλουμε πού να... κατάλαβες εσύ. Προκύπτει, ρε φίλε. Πώς κατάλαβες εσύ. Ένα καφέ. Πώς κατάλαβες εσύ με μια ματιά ότι έχεις χημεία εσύ. Πώς μια ματιά. Ναι, πώς έχει κατάλαβες. Πώς κοιτάζει μια γυναίκα. Σοβαρά μιλάς. Βεβαίως. Ναι. Δεν θέλει πολύ. Ναι. Ναι. Για ξέρεις ότι με τη χημεία ποιος είναι, πρέπει να τον πάρεις τον άλλο κανένα δύο χρόνια σπίτι σου. Ή να σε πάρει αυτός. Εκεί να δεις τη χημεία, τη γεωγραφία, τη φυσική και τα μαθηματικά. Δεν θέλω να ζήσεις. Μη, άστο. Δεν θέλω να ζήσεις. Ναι, ναι, ναι. Τι. Μη. Τι θες να ζήσεις. Θες να πηδήξεις. Ναι. Και θέλει το ίδιο να κάνει και η κοπέλα. Και τι να το μεμπτό που είναι, δηλαδή υπάρχει κάποιο κάτι το μεμπτό. Θέλει και ο ένας και ο άλλος να κάνετε έρωτα. Δίνει, παίρνει. Ναι, το κακό που είναι. Αυτό είναι, δεν είναι κακό. Όχι, εκμετάλλευση, μαρμύταλλευση. Δεν την εκμεταλλεύεσαι. Γιατί αυτή δεν σε εκμεταλλεύεται. Και αυτή το ίδιο. Γιατί λέγεται εκμετάλλευση. Εκμετάλλευση είναι. Λάθος κάνει. Πώς είναι, τι είναι. Λάθος κάνει. Άμα δεν χαιρόσουν, θα πήγαινε να την κάνει να χαρεί μόνη τη. Άμα δεν σου δίνει χαρά. Δεν χαίρεσαι μόνο εσύ, χαίρεται και. Εάν δεν χαιρόσουν, σε λέω. Και οι δύο χαίρονται. Εάν δεν χαιρόσουν. Χαίρονται και οι δύο. Ναι, είναι δούνι και λαβίν. Δεν υπάρχει κάτι μεμπτό. Δούνι και λαβίν. Δεν υπάρχει ναι, κάτι είναι δούνι και λαβίν. Και με τον Άγιο δούνι και λαβίν. Άγιε μου, κάνε το παιδάκι μου και καλά. Πού ξέρει τι πήρε ο Άγιο. Τι πήρε ο Άγιο. Πού ξέρει τι πήρε. Τι την πήρε ο Άγιο. Καταρχήν δεν υπάρχει Άγιο. Άγιοι είναι αυτοί οι οποίοι παντρεύονται, κάνουν παιδιά. Πληρώνουν εφορίες, πληρώνουν έμφυα. Πληρώνουν, ξέρω εγώ, αρρώστιες. Ναι. Αυτά το ένα τ' άλλο. Αυτοί είναι άγιοι. Το αυτοί που κάνατε αγίους εσείς δεν είναι άγιοι. Με το νου σας είναι άγιοι. Κάνει καινούργια θεωρία, κάνει καινούργια. Άγιος είναι, άγιος είναι ο γιατρός ο Παπα-Νικολάου, τον οποίο δεν τον κάνατε άγιο. Οι άλλοι που κάνατε άγιοι που σκοτώναν τον κόσμο, γιατί τους κάνατε άγιους. Ναι, με ποια λογική. Εντάξει. Παράτα με ηθική. Δεν απευθύνω στο σώμα της Εκκλησίας. Πειράζει το σώμα και το πνεύμα τώρα. Α, παράτα με ηθική. Ηθική από σένα δεν γουστάρω να. Δεν γουστάρω από σένα για, για εκκλησίες και μιλάω για ηθικές. Για την παρεμηνία. Ποια παρεμηνία. Οποιασδήποτε πράξη. Ποια πράξη. Ενώ μόνο σου. Τι πράξη. Είχε στοιχειολόν. Ναι. Πήρε το σκύλο. Ναι. Γενικά με τα ζώα έχει μια πολύ καλή σχέση. Και με σένα έχω καλή σχέση αφού είσαι ζώο κι εσύ. Μεγαλύτερο ζώο. Εσύ. Πού θες να καταλήξεις τώρα μαζί. Η μόνη διαφορά των ητή ναι. είναι ότι δεν κοκκινεί το δάχτυλο. Ποια είναι τώρα η κουβέντα, δεν καταλαβαίνω. Ποια είναι η κουβέντα. Όχι, τι. Είπες, έκανε εκπομπή εχθές. Ναι, ήθελα. Έκανα εκπομπή εχθές. Δηλαδή, κάνει εμπάρκο στο ότι δεν είχα. Πάω τον Μπούζο, το λέω ναι. Αύριο δεν έρχομαι. Κάτσε, κάτσε. Και εγώ μπορεί να μην έρθω. Έχω δουλειά, ναι. Κάτσε, είναι Σάββατο, ρε παιδί. Θέλω ένα Σάββατο να κάτσω. Μην πα τα γελιά τώρα. Το λέω, θα σε πάρω άλλο. Μην ξοδεύεσαι πολύ. Έχει παράπονο. Όχι, δεν έχω παράπονο, δεν φημίζεσαι για τον αλτρουισμό ποτά. Σου και για. Ποτά με πούλησες, ναι. Ποτά και πορτοκαλάδες και με λεμονάδες. Σε πούλησα. Άντε ρε κόκκινε, λοιπόν. Τελείωνε σαλιάρι, άντε. Συγγνώμη, λέω, δεν κατάλαβα. Λέω, θέλω να κάτσω. Όχι, λέει, θα κάνουμε κανονικά. Καθίσαμε 26 Οκτωβρίου. Καλά, σύντομα. Να κάτσω ένα Σάββατο σαν άνθρωπο να ξεκουραστώ. Να ξεκουραστώ. Να δω χωρίς άγχος την μπάλα. Ναι. Άνετα, ωραία. Θα καταλάβεις και που θα δεις μπάλα. Τι θα καταλάβεις. Πού θα καταλάβεις. Καλά που είσαι. Και να δεις μπάλα, θα καταλάβεις. Παρακάτω. Ήρθες τώρα εδώ με τα μάγουλα χωρίς να ξέρεις πόρτα. Ναι, τι. Αυτό που είδες προχτές. Ποιο? Και το έβγαλες ότι θα ξεφτυλιστεί ο Καλαϊτζίδης με το 4-4-2 και σε καλούσε ο Γιακουμίδης στο γήπεδο και. Καταρχήν την μπάλα μην την πιάνεις στο στόμα σου. Εγώ όταν σου λέω για το 4-4-2 του Καλαϊτζίδη, ναι. δεν βγαίνει εσαΐ σου λέω. Και αποδείχθηκε. Άλλο. Και αποδείχθηκε. Και αποδείχθηκε στο τελευταίο τέταρτο. Αν πέταγε ένα τρίτο στόπερ, το μάτς θα έλεγε 0-0. Αυτός πήγε να πάρει το μάτς. Δεν το είπα από την αρχή ότι εγώ παίζω έτσι. Είναι λάθος. Θα κρυθεί ναι. στο τέλος. Βράσε τώρα. Εσύ έλεγες για γέρους στη μεσαία γραμμή που δεν μπορούνε. Τον παίξαν τον ΠΑΟΚ στα ίσια. Αφού έβαλε το γιο του στα χαφ και του πήρε το κέντρο του ΠΑΟΚ, τι να πω εγώ τώρα. Έβαλε ο Καλαϊτζίδης το γιο του στα χαφ και πήρε το κέντρο του ΠΑΟΚ. Σε αναλογία χαφ 3-2. Τρεις είχε ο ΠΑΟΚ και δύο ο Καλαϊτζίδης. Και ένας ήταν ο γιος του. Αφού δεν αυτοκτονήσαν ακόμα οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ πάλι καλά. Το 1-0. Στο τέλος το οποίο αδική βάση εικόνα στον ΠΑΟΚ. Αδική βάση εικόνα. Και καλά να πάθει ο Απόλλων. Που έχασε ένα 0 για να τα δώσει όλα στο πρωτάθλημα το οποίο είναι και ο στόχος. Όχι καλά να πάθει. Ναι, καλά έκανε. Όχι. Ναι. Λες εσύ και θα πρέπει να λες ότι ναι. αυτό μπορεί να αδικεί, αλλά βολεύει. Βολεύει. Ναι. Πρακτικά βολεύει. Δηλαδή, ναι.
είναι κάτι κακό που μοιάζει κακό που θα το βγει σε καλό. Έτσι είναι. Τον ωφελεί. Ναι. Την ΑΕΚ που έριξε τα 7 στον Απόλλων Λάρισας, πώς την είδες? Δεν την είδα. Πιστεύεις ότι θα κάτσω εγώ να δω Απόλλων Λάρισας? Μέχρι και ο Αραούχο έβαλε γκολ. Ναι, θα κάτσω να δω τον Απόλλων Λάρισας, τα τυριά της Λάρισας, να κάτσω να τα δω με την ΑΕΚ. Τα τυριά της Λάρισας, να κάτσω να δω τον Απόλλων Λάρισας. Ο Γρηγόρης ο Παπαζαχαρίας. Πόσο χρόνο είναι ο Παπαζαχαρίας? 33. 47 χρονών. Δεν είναι τυρί, τι είναι? Τυρί. Σιγά. Παπαζαχαρίας στον Απόλλων Λάρισας. Εσύ που σε λέτε 49, τι? Τι να κάτσω να δω, ρε κόκκινε? Τι να κάτσω να δω, ρε κόκκινε? Το Παπαζαχαρία να κάτσω να δω που παίζει στον Απόλλων Λάρισας. Να δεις ό,τι αγαπάς, ρε. Άσε με καημένα. Τον Άρη τον είδες, πέρασε ένα δύο και τον φωνάζει. Τον είδα, γιατί φωνάζει? Γιατί το πρώτο γκολ δεν οφσάιντ. Και επειδή. Το γκολ πακυρώνει, υπάρχει φάουλ? Δεν υπάρχει. Όχι. Αφού πάει με τον αγώνα και τον βγάζει από την περιοχή. Ποιον αγώνα πάει, ρε? Όποιος είναι μέχρι μέσα στην περιοχή. Είναι μικρή περιοχή. Ναι. Είναι. Α, τον ακουμπάει το τερματοφύλακα με τον αγώνα, τον βγάζει λίγο έξω. Δεν τον βγάζει έξω. Για σένα. Όχι. Για σένα. Δεν κάνει τίποτα με το. Καλά, το καλά. Με το. Ο Σόουζα ήταν. Ο Σόουζα. Ναι. Δεν κάνει τίποτα το με το. Ναι. Εντάξει. Κάνουμε δημόσια σχέση τώρα. Με ποιον κάνω δημόσια σχέση? Δηλαδή, άμα το ακυρώσει αυτό το γκολ, το κάνει στον τερματοφύλακα σε πάω Ολυμπιακό. Τι αλέτε, είναι φάουλ ή δεν είναι? Κατάλαβε τι γίνεται. Όπω μα βολεύει. Όπω μα βολεύει. Όπω μα βολεύει. Δηλαδή, ήταν. Το goal είναι offside. Ωραία. Το goal είναι offside. Offside. Ακυρώνεται ένα goal. Αυτό του Άρη. Φάουλ είναι. Γιατί να μην το ακυρώσει? Ωραία, εγώ έχω τη γνώμη ότι δεν είναι φάουλ. Καλά, ρε κόκκινε. Ακούγεσαι εσύ, ακούγεσαι και εγώ. Άκου. Τη γνώμη την ακούει okay. Ο κόσμος. Ναι. Ξαφνικά τι έγινε, Φιλοαρκιανός? Δεν ξέρω τι έγινε. Δηλαδή, επειδή αυτό που είδα. Δεν πες ό,τι βλέπεις. Εγώ τι θα σου βάλω με το ζόρι στο μυαλό σου, τι θα δεις και τι θα δεις. Είναι φάουλ στο τερματοφύλακα. Με το αριστερό αγώνα. Είναι λογικό η απόψη να δεις. Έχει φάει αγωνιά στα πλευρά. Εσύ τι λες, δεν έχω φάει? Από ποιον έχει φάει? Πού να φάει αγωνιά στα πλευρά? Πότε έχει φάει αγωνιά στα πλευρά? Έχει φάει στον το αέρα τέρε. Να πηδήξει να σε όλα εσύ, εσύ τα έχει κάνει. Σου δώσα μια στο πλευρό προχθές. Κόπηκε αναπνοή σου. Την ώρα που μιλάω. Ναι. Ή την ώρα που μιλάω, να σε χτυπήσω στο στήθος, στο ναι. Θώρακα. Ναι, θα πονέσω. Έτσι πόνεσε και ο τερματοφύλακα. Δεν το θέμα να πονέσει. Έτσι πόνεσε και ο τερματοφύλακα. Αναπνοή σου. Και του τερματοφύλακα. Και του τερματοφύλακα του Πανιωνίου. Και του τερματοφύλακα του Πανιωνίου αγωνιά ήταν από κάτω, του την έριξε μια χαρά. Πάνε στα θέματα, δεν το ξέρει το έργο. Πάνε στα θέματα. Ναι. Το μπουτάρι πώ το βλέπει που δεν πάει στι παρελάσει. Καλά κάνει. Τι είναι, σαλιάρι είναι ο Μπουτάρι. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ έχω μια απορία για τον Δήμαρχο. Γιατί? Ο οποίο. Κλέβει ο Δήμαρχο. Δεν κλέβει, όχι. Τελείωσε. Μπράβο του. Αλλά είναι δηλαδή, θα ήθελε ένα Δήμαρχο να κλέβει και να πηγαίνει σαν τον Παπαγεωργόπουλο στην παρέλαση και να το παίζει καλό χριστιανό? Όχι, 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 όχι. Τι ήθελε αυτό? Εγώ θέλω, θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο. Ναι, ρώτα. Πραγματικά, ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Ναι, για πε μα τι. Πάει στο Gay Pride. Ναι. Στην παρέλαση στο Gay. Και καλά κάνει. Καλά κάνει. Δικαίωμά του. Γιατί κάνει καλά όμω? Γιατί βλέπετε ότι θα υπάρχουν έσοδα για την πόλη. Έσοδα για την πόλη. Εντάξει, το εσύ βλέπει τι έχει κάνει για την πόλη να έχει έσοδα? Εγώ τι έχω κάνει? Ναι, για την πόλη εσύ και εγώ τι κάναμε για την πόλη να έχει έσοδα? Η παρέλαση κοστίζει. Είναι φύρα η παρέλαση. Η μαθητική παρέλαση τι κοστίζει? Τι κάνει η μαθητική παρέλαση? Γιατί να γίνει η μαθητική παρέλαση? Τι κοστίζει η μαθητική γιατί παρέλαση? Γιατί να γίνει, όχι πες μου, γιατί να γίνει. Τι κοστίζει? Τι κοστίζει? Ναι. Πόσους αστυνομικούς έξτρα λεφτά κλείσει την κυκλοφορία? Δεν παίρνουν έξτρα λεφτά για την παρέλαση. Δεν παίρνουν έξτρα λεφτά. Όχι, μάλιστα. Εδώ ένα μισθό παίρνουν τις ταινίες. Θα σου πω εγώ. Σήμερα τι μέρα είναι? Παρασκευή. Γιατί να μην υπάρχει σχολείο, είτε μπελχανάδες ή δάσκαλοι να μην κάνουν μάθημα? Πάει κάνει παρέλαση. Προς τι η παρέλαση? Προς τι η παρέλαση? Προς τι η παρέλαση, ναι. Προς τι. Δεν ξέρεις τι έγινε την 28 Οκτωβρίου. Ναι, και ποιος τιμάει, με τα μπούτια απ' έξω θα τιμήσετε την παρέλαση? Με τα μπούτια. Με τα μπούτια απ' έξω. Θα πάτε να δεις το 16χρονο με τα μπούτια. Εσύ γιατί αφού είστε διεστραμμένοι, δεν βλέπετε το 16χρονο. Εγώ είμαι διεστραμμένο. Δεν βλέπετε το 16χρονο με τα μπούτια απ' έξω. Να υπάρχει κανένα νόμο που να λέει να πάει με το μίνι και το τακούνι το 16χρονο. Τι δηλαδή, δουλειά έχει το τακούνι? Όχι, την παρέλαση αυτό έχει να πεις. Γιατί πάτε στην παρέλαση να δείτε? Την παρέλαση ή τα μπουκέτα τη μαθητρία? Εγώ δεν πάω. Άντε ρε παλιό πανηστηρσίδε τώρα. Θα πήγαινα, άμα γιατί, ήταν το παιδί. Στον επιτάφιο γιατί πάτε? Να, δείτε τις, να μην τι χαρακτηρίσω που όταν πάνε μετά. Τα... Μισό. Πάτε στην περιφορά του νεκρού του Χριστού και τρακαίνετε η μία αυτή με την άλλη. Τι πάτε να κάνετε? Παίρνετε μάτι. Τα ξέκολα τα οποία είναι με τα μίνι. Για το μάτι πάμε. Γιατί πάτε, για τον Χριστό πάτε. Ό,τι πεις. Έτσι λέω. Έτσι λέω εγώ. Αφού λες εσύ. Έτσι λέω εγώ. Και τα επιφωνήματα θαυμασμού. Και τα σκουντάει ένα τον άλλον από κάτω. Για να μην τον πάρει χαμπάρι γυναίκα. Σκουντάει το πόδι από κάτω. Κοίτα. Σαν τον πεινασμένο. Οι άλλοι στον επιτάφιο με τα μπούτια απ' έξω. Μπορεί να πάει ένα σένα. Άμα θέλει να πάει με τα μπούτια απ' έξω, να πάει στο μπαρ. Όχι στο Χριστό να που πιστεύετε. Δίθεν πιστεύετε το Χριστό εσείς. Συμφωνούμε. Πήγε από εδώ πέρα. Συμφωνούμε. Άντε να φύγετε από εδώ μέσα σε αυτό το κατραπαγέ να πούμε. Άντε. Στην παρέλαση, στη μαθητική για να δει μπούτια. Γιατί βλέπει. Είναι ανώμαλο. Γιατί πάει. Ανώμαλο είναι. Εγώ λέω ότι αυτοί που πάνε στην παρέλαση. Γιατί να πάει ο μπουτάκι. Εγώ λέω ότι αυτοί που πάνε στην παρέλαση. Εγώ λέω ότι αυτοί που πάνε στην παρέλαση είναι οι γονεί και οι παππούδε που τα παιδιά του. Και τα εγγόνια τους. Ναι. Αυτό λέω. Ας κάτσουν λοιπόν. Μπορεί να υπάρχουν και δύο-τρεις ανώμαλοι. Ναι. Εντάξει. Έτσι λες εσύ.
Εγώ και 10 λέω, και 100. Εγώ λέω κοιτάνε τα μπούτια της μαθήτριας και της δασκάλας. Αυτό λέω εγώ ότι κάνουν τόσα χρόνια. Γι' αυτό στις παρελάσεις μην πηγαίνετε. Πρώτον. Και δεύτερον, δεν τιμάτε κανένα νεκρό σε καμιά παρέλαση. Ένα πράγμα. Ναι, άκου τώρα εμένα. Γιατί τις παρελάσεις τις κάνετε για δημόσιες σχέσεις, πρώτον. Και δεύτερον, για να περνάτε πολιτικά μηνύματα. Κάθε φορά. Ποιο είναι το πολιτικό? Θα σου πω. Κάθε φορά που γίνεται παρέλαση, πηγαίνουν οι δημοσιογράφοι στους επίσημους και παίρνουν μία δήλωση. Και η δήλωση είναι πολιτική. Το κατάλαβες? Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Τελειώσαμε. Και ο δήμαρχος δεν είναι σαλιάρης. Σε ποιο κόσμο? Θα σου πω. Και ο δήμαρχος δεν... Γιατί κορομάει? Γιατί από το gay parade. Και από την μαθητική παρέλαση τι χάνει? Τι κερδίζουμε από την μαθητική παρέλαση? Γεμίζουν οι καφετέρες μετά. Θα σου πω εγώ τι κερδίζουμε. Θα σου πω τι γεμίζουμε. Πηγαίνουν οι τεμπελχανάδες, οι δάσκαλοι άλλη μια μέρα και κάθονται και αράζουν και δεν παραδουλέψουν. Χθες δεν δουλέψανε. Σήμερα είναι παρέλαση. Αύριο είναι Σάββατο. Είναι τεμπελχανάδες. Τεμπελχανάδες. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Του δημοσίου. Περίμενε. Εγώ κρατάω συντροφιά τον κόσμο. Τους μοναχικούς. Ναι. Δεκτό. Κάνω δουλειά. Λοιπόν. Αυτή δεν παραγωγή. Αυτή όχι. Δηλαδή. Εγώ δεν πάω στο. Άμα εσύ έρθει κανένα δάσκαλο τώρα δύο μέτρα και σε δυο δυο χαστούκια. Θα προλάβει. Ο δάσκαλος. Από την τεμπελιά του να έρθει να δώσει χαστούκια. Ακούω. Ο καθηγητής του δημοσίου είναι τεμπέλης. Γιατί είναι τεμπέλης? Γιατί τα μαθήματα τα μαθαίνουν τα παιδιά μας στην παραπαιδεία. Όταν κάνεις παιδί, αν προλάβεις και δεν πεθάνεις όταν πάει στο λύκειο, ναι, ναι, και αρχίζεις και πληρώνεις, τότε θα αρχίζεις να γαυγίζεις. Τώρα που είσαι έξω από το πρόβλημα, εκατομμύρια γονείς που ακούνε. Καθηγητές. Αδέρφια καθηγητές. Τι κάνουν οι αδέρφια? Πού είναι οι καθηγητές? Ξέρω τι κάνουν. Τι κάνουν? Ξέρω. Πού είναι τα αδέρφια στους καθηγητές? Πού? Δεν κατάλαβα. Ιδιαίτερα δεν κάνει ο αδερφός. Ιδιαίτερα. Κόβει απόδειξη. Βρεάσε μας καημένε τώρα. Κόβει απόδειξη. Λοιπόν, τι λοιπόν? Είναι εξαιρετικός καθηγητής. Βρε, δεν λέω το αντίθετο. Ναι, είναι όμως τα μαθήματα τα διδάσκουνε χωρίς απόδειξη στο σχολείο. Ποιο σχολείο, ρε? Στο σχολείο κάθονται. Για ρωτά, έχει κανένα μαθητής του παράπονο στο σχολείο? Ποιο? Και πολύ ακόμη καθηγητή. Ποιο κάνει στο σχολείο? Ο αδερφός κάνει. Ποιο αδερφός? Στο εξωτερικό που είναι? Όχι, ρε, καμία. Εδώ θες. Κάνει και ιδιαίτερα. Ό,τι θες κάνει. Κάνει ιδιαίτερα. Ναι. Κόβει απόδειξη. Δεν κατάλαβα, εσύ κόβεις αποδείξεις εδώ. Βράση, για τον άλλο μιλάω. Εσύ κόβεις αποδείξεις εδώ. Γιατί δεν τι αποδείξεις? Εγώ έχω. Εγώ πληρώνω 4 χιλιάρικα το χρόνο εφορία. Δεν κατάλαβα, και εγώ πληρώνω 2,5. Τι να κάνω? Από πού τα πληρώνεις τα 2,5? Άλλο σε ρωτάω. Τα γράμματα που τα μαθαίνει το αδερφού σου, στο σχολείο ή στο φροντιστήριο? Εγώ όλα τα μαθαίνω στο σχολείο. Εσύ λέω Σου δίνω αποδείξεις καθηγητές? Όχι. Γιατί, μαύρα τα πληρώνω. Για το κάνεις αυτό. Τι κάνω? Για το κάνεις αυτό. Για το κάνω αυτό. Yeah. Γιατί στο σχολείο δεν μαθαίνει. Αγγλικά και γαλλικά και πάει και σε ιδιωτικό σχολείο. Στο Καλαμαρί πάει. Είσαι πολύ βλάκα δηλαδή. Όχι, εγώ δεν είμαι βλάκα. Όχι, πληρώνεις σε ιδιωτικά και ναι, πληρώνεις και ιδιαίτερα. Με θεωρείς βλάκα. Όχι, εσύ μόνος σου ναι, λες τον εαυτό σου. Εγώ είμαι βλάκα. Αφού δεν μαθαίνει. Ρε φίλε, συγγνώμη. Το στέλνεις σε ποιο ιδιωτικό σχολείο, ρε αγράμματε? Άμα δεν κάνεις παιδί, άμα δεν κάνεις παιδί, δεν πληρώσεις παιδίατρο. Δεν πληρώσεις παιδίατρο. Δεν περάσει άλλη κατάσταση. Ακουμένα. Στέλνεις το παιδί σου σε ιδιωτικό. Στέλνω το παιδί σου σε ιδιωτικό. Όσοι στέλνετε τα παιδιά σας στα ιδιωτικά. Μισό λεπτό. Βγείτε, πείτε αυτόν εδώ τον τεμπέλχανα τον κόκκινο που είπε 4 τόνους τσίπουρο εχθές. Εάν τα παιδιά σας στο ιδιωτικό, εγώ δεν σου λέω στο δημόσιο, μαθαίνουν αγγλικά ή γαλλικά. Για να μην το πηδήξει ο Πακιστανός, το στέλνω εκεί. Αφοβάσαι γι' αυτό. Ναι, για να το έχω ελεγχόμενο, να μην μου πάρει το ναρκωτικό, γι' αυτό το στέλνω. Για να μάθει γράμματα νομίζω στη λέγη. Λοιπόν. Βλάκα. Βλάκα. Αθύμωσε τώρα, Να θυμώσω. Τι να θυμώσω. Στην παραπαιδεία και στην παραηγεία. Ναι. Εσύ μη μιλάς. Εσύ εγώ να μην μιλάω. Είσαι εκτός από την κοινωνία. Από την κοινωνία. Είσαι εκτός. Είσαι μάγουλο. Μάγουλο στην ταβέρνα να πας να φας τζάμπα. Απόλυτος... Άιντε. Άσε κουτραδόρε, άιντε, θα μιλήσει εμένα για το τζάμπα. Άιντε κουτραδόρε. Άιντε. Ο Μπαλής σε ψάχνει ακόμα. Γιατί με ψάχνει? Το χρωστάω. Το χρωστάω τίποτα και δεν το ξέρω. Τσατίστηκες, Κάτσε εδώ πάνω τώρα. Εδώ είμαστε στους 95,5 και μαζί μας ο Κλειδαράς Τέργιος Πετκανίτσα, τηλεφώνει 101 και Μάρκο Μπότσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85. Αλλού και αλλού. Στο 85 27 27. Και αλλού και αλλού, καλά τύπη. Λοιπόν, ναι, όχι, κόλλησα.
Αν θέλετε να σας ανοίξει, αν έχετε κλειδωθεί έξω το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά ή κλειδαριές, λουκέτα, κλειδαριές ασφαλείας, ό,τι πρόβλημα και να υπάρχει. Εργασιομανής. Έχει τις καλύτερες μέσες και κάνει την καλύτερη δουλειά. Ξέρετε που αρρωσταίνουμε τον. Εργασιομανής. Όσο πιο βελαλίδικο είναι ένα αυτοκίνητο για να το κάνει, τόσο πιο πολύ φτιάχνεται. Τέτοια τρέλα. Αυτό το είχε ο Φίνος, που είχε τη Φίνος Φιλμ. Όταν του λέγανε, κύριε Φίνο, χάλασε, ξέρω εγώ, κάτι πομπίρα. Αχ, λέει, μπράβο, πολύ ωραία, πάω να τη φτιάξω. Και παιδευόταν κανένα δύο ώρα με το κατσαβίδι. Είχε τέτοια τρέλα να πούμε. Λοιπόν. Αντί να στεναχωρεθεί και να πει πω, τι έγινε. Α, πάρα πολύ ωραία, λέει, πάμε να το κάνουμε. Λοιπόν, εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε πολλούς εκπαιδευτικούς. Ναι, οι οποίοι. Οι οποίοι φροντίσαν να κάνουν με τα σχολεία του εκπαιδευτική εκδρομή στο Αβέροφο. Στο Αβέροφο. Σκοτωθήκαν στη δουλειά. Να του δώσω συγχαρητήρια. Τι λέει, ρε, φίλε. Τέτοιο πράγμα, Σε μια χώρα. Ναι. Όπου βασιλεύει ναι. η αμφισβήτηση για τα πάντα. Το Αβέροφ γέρνει πουθενά. Αν γέρνει. Γέρνει πουθενά. Μάθε την ιστορία του Αβέροφ. Όχι, μήπως γέρνει, λέω και αυτό. Μάθε την ιστορία του Αβέροφ. Πρώτα ναι. και μετά μιλά. Εντάξει. Νοιάζουν να ερδομίζει τα παιδιά η ιστορία του Αβέροφ. Εμάς μας νοιάζει η ιστορία του Κουτσόγιωργα, η ιστορία του Καραμαλή, η ιστορία αυτό που τα παιδιά φύγαν έξω. Τι με νοιάζει εμένα το Αβέροφ, σου λέω. Για να καταλάβει. Έτσι λέω άλλο. Κάποια πράγματα. Μπράβο τους εκπαιδευτικούς, σκοτώθηκαν στη δουλειά. Μπράβο πήγαν εκδρομή στο Αβέροφ. Πήγες εσύ να δεις για ποιο λόγο το Αβέροφ και αυτή την ιστορία. Τι να πάω τι να έκανε. Το Αβέροφ. Ναι, εμένα με νοιάζει να μπουν στις φυλακές Αβέροφ όλοι αυτοί οι κλεφταράδες που φάγανε το δημόσιο χρήμα. Δεν με νοιάζει το Αβέροφ. Όχι, αυτό έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη. Άσε με ρε κόκκινο τώρα με το Αβέροφ. Μπράβο τους καθηγητές. Την παραπαιδεία τώρα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Γκιουλτζόγλου Στέφανος. Άντε πάλι. Έχει 30 λεπτά να επικοινωνήσει με τα τρία ερηνιντάρια. Πώς το λένε? Γκιουλτζόγλου. Μη λιτορίζετε. Τι μάμπα είναι τώρα, έχει φάει. Θα ντραπεί να βγει ο άνθρωπος, δηλαδή είναι δυνατόν. Γκιουλτζόγλου. Γκιουλτζόγλου Στέφανος επικοινωνεί με τα τρία ερηνιντάρια. Πόσα σύμφωνα Γκιουλτζόγλου. Γκιου. Γκάμα κάπα. Γκιούλα που λένε. Γκιούλα. Γκιούλ. Γκιουλτζόγλου. Λάμδα ταφ ζήτα. Τα φάθη Γκιουλτζόγλου Στέφανος. Εντάξει. Κάτι σέρβικα και κάτι άλλα που έχουν τέσσερα σύμφωνα για διάβαστα. Τι έχουνε, λέει. Τέσσερα σύμφωνα. Γιατί βγήκε κανένα σέρβο να κερδίσει το ρεύμα εδώ πέρα. Όχι, ρε φίλε. Λοιπόν, λες τώρα αυτό τρία σύμφωνα, για δες και του άλλου που έχουν τέσσερα. Γκουτσόγλου. Γεμίζει το στόμα. Το στόμα σου γεμίζει Ανατολή. Μαχαρικά. Η μάμπα ελδί. Γλυκά του κουταλιού. Λοιπόν. Επικοινωνεί ο Στέφανος, αλλά δεν λέει τίποτα. Αφού το γουστάρω πολύ, αλλά αποφεύγει. Για το μπουρκουμέ. Που έλεγε ότι θα κερδίσει η ΑΕΚ, δεν είπε τίποτα. Άκου τώρα. Ράπλη, σε πολλά συμφωνώ σε αυτά που λες και ιδίως που μιλάς σχήμα και λες ονόματα, αλλά ρε φίλε, λες και κάτι βλακίες. Μετά το Τζέ που ήταν μισθοφόρος. Μετά λες, το Τζέ που ήταν μισθοφόρος και δεν ήταν. Ήταν Τσέ Γεβάρα. Πάρα πολύ πλούσιος. Μισθοφόρος. Πάρα πολύ δολοφόνος ήταν. Πάρα πολύ πλούσιος. Τι ήτανε? Πάρα πολύ μισθοφόρος. Τα έπαιρνε και να πάρει. Άκου τι σου λέω εγώ τώρα, τον κάνα τύρα τώρα. Λες στου δασκάλου κοπρίτες που η δουλειά του είναι το παιδί σου. Δεν είπα αυτό. Να το κάνει άνθρωπο. Άκου λίγο. Συγγνώμη. Δεν χρησιμοποίησα τέτοιες εκφράσεις. Τους είπατε μπέλιδες, όχι κοπρίτες. Μπερδεύεις την παιδεία που ποτέ δεν είχαμε στην Ελλάδα με την προσπάθεια των δασκάλων να σώσουν ό,τι μπορούν. Κλασική σκέψη είναι ο Έλληνα έχεις. Κλασική τεμπέλιδες είναι του δημοσίου οι καθηγητές. Κλασικότατοι τεμπελχανάδες, ιδιαίτερα αυτοί που διδάσκουν τα αγγλικά και τα γαλλικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μάθει παιδί ξένη γλώσσα από στο σχολείο. Το καταλαβαίνεις αυτό, ναι ή όχι? Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει στο πανεπιστήμιο παιδί άμα δεν κάνει φροντιστήριο. Μπορεί η κλάβα σου. Έχουν πει πολλά. Η σαβουνοκεφαλό κλάβα σου να το καταλάβει. Πολλά άξια παιδιά ναι, αν είναι εξαίρεση του κανόνα, μπράβο. Πάντα έτσι πέρασε η ξαδέρφη μου η Μητυντζή, μπράβο. Η Ευανθία, η οποία δεν έκανε η κοπέλα φροντιστήριο. Ήταν εξαίρεση όμως. Οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Άντε μπράβο. Λέει κάτι αυτό. Τι εξαίρεση, θα την πιάσω για το. Μα για την εξαίρεση. Τι εξαίρεση. Στη δεν ζωή είναι. Σου, την άντε. Εξαίρεση. Όχι, τον κανόνα θα πάρω. Πάμε παρακάτω. Ραπ, μπορεί να λες ότι θες για τους δασκάλους και καθηγητές είναι δικαίωμά σου. Το λάθος που κάνεις είναι ότι βάζεις όλους και όλα στο ίδιο καζάνι. Καταρχάς, άλλο δάσκαλος και άλλο καθηγητής. Κατά δεύτερον, έχει δασκάλους και καθηγητές τεμπέληδες, αλλά έχει και κάποιους οι οποίοι πραγματικά προσφέρουν έργο. Το τεμπέληδες. Άραγε σε κάθε δουλειά. Πόσες μέρες το χρόνο δουλεύουν. Το Μπρε, τι άραγε σε κάθε δουλειά δεν συμβαίνει αυτό. Μήπως στη δική σου δουλειά δεν συμβαίνει. Σε όλες τις δουλειές υπάρχουν τεμπέληδες και εναλλακτικοί. Μπράβο, ρε Χαράλαμπε, ακριβώς έτσι. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε τη δουλειά τους. Ειδικά όταν έχει το καταλαβαίνεις τι σημαίνει η λέξη παραπαιδεία. Το καταλαβαίνεις τι σημαίνει η λέξη παραϊγεία. Συμφωνώ. Έτσι τελειώσαμε. Παραϊγεία τώρα. Δεν υπάρχει. Έτσι το λέω. Παραϊγεία. Παραϊγεία δεν πήγαν υπάρχει. Οι Ρουβίκονες εχθές κάτω. Πήγαν οι Ρουβίκονες κάτω. Πήγαν στον. Έχουμε τον νικητή. Α, είναι ο. Ποιος κύριος. Γιουκμάκογλου, πώς τον είπες. Πώς τον είπες. Γιουκμάκογλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πείτε λίγο το όνομά σας αυτό με το βλαμμένο να μάθει πώς σας λένε. Γκιουλτζόγλου Στέφανος. Γκιουλτζόγλου. Από πού κρατάει σκούφια σας.
Από την Κωνσταντινούπολη. Από πού δεν θα κρατάει. Από πού δεν θα κρατάει. Από τα Τρίκαλα. Αυτό ονειρεύεται σιροπιαστά τώρα και κατά ύφια τώρα κατευθείαν. Λοιπόν, έλα, θα μα πείτε το συνθηματικό. Βόλτον. Έτσι ακριβώ. Λοιπόν, και τι ομάδα είσαι, αν επιτρέπετε. Παοκάρα, τι θε να είναι με αυτό το επίθετο, ρε. Πανιόνιο. Απόλων Πόντου. Τι καλαμάρια και πόντου. Παοκάρα θα είναι. Δεν κατάλαβα. Και λίγο Απόλων Πόντου. Α, μπράβο, ωραίο. Μπράβο, ωραίο. Συγχαρητήρια. Κερδίσατε το ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Πάντα τέτοια. Είδε Καλαϊτζή εναντίον Λουτσέσκο χθε. Δεν σ' άκουσα. Το μάτς αν είδατε το παιχνίδι Κυπέλλου. Το παιχνίδι Κυπέλλου το είδα, ναι. Σου άρεσε η Καλαμαριά, ο Απόλλων Πόντου. Η Καλαμαριά μου άρεσε, ο ΠΑΟΚ πάλι δεν μ' άρεσε. Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Τι θα γίνει. Θα δούμε. Να είσαι γερός. Να είστε και τυχερός πάντα. Και έξυπνος άνθρωπος, φαίνεται γιατί μιλάει γρήγορα. Ταχύτατος, τσάκαλος. Όποιος μιλάει γρήγορα είναι έξυπνος. Είναι, όποιος μιλάει αργά δεν είναι τόσο έξυπνος. Όχι, δεν το είπα για σένα. Εσύ μιλάς γρήγορα. Άντε, ωχ, Θεέ μου, πες. Από πού βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Κοίταξε τώρα, ο Λεμονής μιλάει γρήγορα ή αργά. Οι νοήμονες λένε ναι. Να βρέχεις πότα, να βάζεις τη γλώσσα στο μυαλό πότα, πριν πεις μυαλό. Όποιος βιάζεται, σκοντάφτει. Το γοργόν και χάριν έχει. Λέγε τώρα, για ο Λεμονής μιλάει αργά ή γρήγορα. Αργά μιλάει. Αργά μιλάει. Αλλαγές κάνει αργά ή γρήγορα. Αργά κάνει. Τακτική διδάσκει αργά ή γρήγορα. Ο Άγγελος μιλάει αργά. Ποιος? Ο Άγγελος μιλάει αργά. Γιατί, ναι, μιλάει αργά. Καλύτερος coach, σκακιστής, την ώρα του αγώνα υπάρχει. Σκακιστής. Ναι. Όπως διαβάζει ο Άγγελος ένα παιχνίδι. Ναι. Να το αλλάξει ρυθμό. Οτιδήποτε χρειάζεται. Υπάρχει άλλος. Και τι εσύ το θεωρείς με τέτοιο μυαλό έξυπνο τον Αναστασιάδη. Σαν coach. Που δεν έκανε καριέρα σε μεγάλες ομάδες. Αυτό, λοιπόν, αυτό λέμε. Είναι τρομερός. Και μιλάει αργά. Εξαίρεση. Κι άλλοι. Εξαίρεση. Και πολλοί άλλοι. Και κέρδισε και 52.000 από το Κούγια. Ο Μουρίνιο. Κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο. Ξεκίνησε. Από τον Κούγια. Από το Κούγια κέρδισε την υπόθεση και απέδειξε ότι δεν έφυγε αλλά τον διώξανε. Κέρδισε 52.000 ευρώ με δικηγόρο τον φίλο μου τον Κώστα τον Ταξίδη. Και το Λάκη τον Σημειοφορίδη, ο οποίος είναι μέτρ σε αυτές τις υποθέσεις. Ο Κούγιας πρέπει να ξυλωθεί τώρα 52.000 ευρώ να πληρώσει τον Άγγελο. Παρακάτω. Λοιπόν, όποιος μιλάει αργά. Δεν είναι απαραίτητα αυτό που λες. Εντάξει. Εντάξει. Απαραίτητα δεν είναι τίποτα στη ζωή. Όποιος σκέφτεται αργά είναι πρόβλημα. Ναι. Εσύ σκέφτεσαι γρήγορα. Εμένα θες να κρίνεις. Δεν θέλω να σε κρίνω. Δεν θα πάει. Εντάξει. Άλλα θέματα. Ωραία. Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις φάζονται για να πάρουν το Gay Pride. Είναι μάλλον που δεν έχει χρήμα. Μάθε τι έγινε στη Γερμανία και το σταμάτησαν και ακόμα κλαίνε. Ναι. Δεν ξέρω τι έγινε στη Γερμανία. Τέλειωσε. Να μας πληροφορήσεις. Να μας πληροφορήσεις. Πληρώ. Ό,τι θέλει να μας πει. Ό,τι γουστάρει. Δεν έχω αντίρρηση να μας πει. Πάει τελείως. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε και ποδόσφαιρο αύριο, όπως έχουμε και αυτό που σου έλεγα. Α, το Σαββατοκύριακο, ναι, σωστά. Και ξεκινάει και η Football League επιτέλους. Μπράβο. Εντάξει, πες μου ένα, εδώ θέλω, αντί να κράξεις εδώ, πες μου μία χώρα, ναι, όπου ξεκινάει το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, σχεδόν αρχές Δεκέμβρη, τέλη Οκτωβρίου. Εντάξει. Είναι τραγικό. Γιατί είναι τραγικό? Όταν υπάρχουν προβλήματα οργανωτικά και οικονομικά. Όταν δεν βρίσκανε. Ποια τηλεόραση το δείχνει? Δεν έχω ιδέα. Νομίζω η ΕΡΤΡΙΑ. Η ΕΡΤΡΙΑ. Και τι λεφτά θα δώσει η ΕΡΤΡΙΑ στους παίκτες? Τίποτα. 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 Τα έσοδα που έχουν οι ομάδες Football League είναι ελάχιστα. Πάρα πολύ λίγα. Άρα πρέπει να στείλουν τα μάτς. Πρέπει να στείλουν τα μάτς. Όχι, θα πρέπει να έχουν ανθρώπους οι οποίοι θα θυσιάζουν. Πρέπει να στείλουν τα μάτς. Θα θυσιάζουν πολλά χρήματα. Κάνω εγώ τάσο ημίχρονο διπλό τελικό και ακολουθήσω. Προκειμένου να ανέβει η ομάδα του Super League και να κάνει απόσβεση. Και αλλιώς, συγγνώμη, κάνει απόσβεση. Στείνοντας παιχνίδια. Στείνοντας παιχνίδια, καλά. Τις εταιρείες θεωρείς κοροϊδά? Όχι, ρε παιδί μου, αλλά μια εταιρεία που κερδίζει, ξέρω εγώ, 100 εκατομμύρια και να χάσει και 5 κάνει και την πάπια. Κάνει και την πάπια. Λέω έτσι αυτό. Ναι. Υπάρχουν τα παράπλευρα αυτά. Έτσι. Έτσι είναι. Όταν βγάζω εγώ 100 και χάνω 10, κάνω και την πάπια. Κάνεις και την πάπια. Δεν κάνω. Άρα εσύ και εγώ είμαστε τα θύματα. Αν δεν στείλουμε μάτς, θύματα είμαστε. Είμαστε. Δεν μπορούμε. Άμα δεν μπορείς, είσαι θύμα του στοιχήματος. Σχολιάζουμε. Και, ο Τζον Τάρα μας που τα έπαιρνε από τα καζίνο τον πετάξανε έξω με τις κλωτσιές. Δεν ξέρεις τι έκανε. Μην τι έκανε, τους έκλεβε δηλαδή, τι έκανε. Δεν λέω τους έκλεβε. Άρα τι έκανε, γιατί τον αφήσει, γιατί τον κλείσανε, γιατί κονόμαγε. Μεγάλη ιστορία ανοίγεις. Τι μεγάλη ιστορία ανοίγω. Δεν κέρδιζε ο άνθρωπος, παράνομος ήτανε. Τον πετάξανε έξω με τις κλωτσιές. Βγάλανε τους γορίλες και τον πλακώσανε. Τον είπαν έξω. Έτσι δεν είναι. Είναι αλλιώς. Άρα αυτός δεν ήταν θύμα, τα θύματα θέλανε. Εσένα. Βοηδομούσχαρο να πούμε. Πάμε. Θεματάρες άλλες. Θεματάρες. Wow. Για okay. Δώσε προγνωστικά για τα παιχνίδια του Σωτήρου. Έχει ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Γιατί θα δουλέψουν για τον. Γιατί έχει.
Για να πέσει κλωτσιά του θανάτου. Ναι. Γιατί θα παίξουν υπερβομών και εστιών οι Παναθηναϊκοί. Γιατί μπορεί να έχουν και κάποιο κίνητρο από άλλη ομάδα. Ναι. Και θα έπρεπε να έχουν. Δεν πάω παραπάνω την κουβέντα. Ναι, ναι, ναι. Ο έξυπνος, ο άνθρωπος που το θέλει πάρα πολύ, δίνει και ένα πριμ να κοπούνε βαθμοί από τους άλλους. Γίνονται και στη Β' Εθνική και σε άλλες κατηγορίες. Και γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι η ομάδα τόσο μεγάλη που θα πάει στη Λεωφόρο σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Θα έχει διαιτησία πλάτη, επόπτη πλάτη, δικαστή, εφέτη πλάτη και ομάδα πλάτη και προπονητή πλάτη για να κάνει το διπλό. Δηλαδή θεωρώ πολύ δύσκολο το διπλό μέσα εκεί. Και για τον ΠΑΟΚ είναι πολύ καλό και για την ΑΕΚ, οι οποίες θα δώσουν το παιχνίδι. Και τι ΑΕΚ θα κερδίσει, πιστεύω. Πού παίζει η ΑΕΚ. Στη Νέα Σμύρνη. Πολύ δύσκολα. Ο ΠΑΟΚ πιστεύω εύκολα ή δύσκολα, κουτσάει στραβά. Δεν θα δει τι δύσκολο παιχνίδι. Εντάξει. Γιατί νομίζει κανένα ΠΑΟΚ ότι ο Αστέρα Τρίπολη είναι εύκολη υπόθεση. Φυσικά την ομάδα, τον Αστέρα Τρίπολη. Φυσικά την ομάδα, πήγε μέσα στο Καραϊσκάκι. Ναι. Και αν δεν είχε την διαιτησία ο Ολυμπιακό. Πόσε φορέ αυτό ο Αστέρα Τρίπολη θα πάει στα Καραϊσκάκια και στι Τούμπε και θα κάνει ζημιέ. Έκανε ο Ατρόμητο δύο ζημιέ. Πόσε ζημιέ θα κάνει ο Ατρόμητο ακόμα. Άκουνατες. Έκανε μία-δύο ζημιέ. Το γράφουμε, το έχουμε γράψει από άστο, τι εδώ και μέρε. Ναι. Εντάξει. Παρακαλώ. Και λέμε αν μπορεί η Ελλάδα να έχει τη δική τη Λέστερ. Με αφορμή τον Ατρόμητο, ο οποίο είναι πρώτο. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει πρωτάθλημα. Τι έχει πάρει? Οπότε δεν λέγεται. Πόσα πρωταθλήματα πήρε? Δύο. Δύο στα πόσα χρόνια ιστορία? Στα 100? Όσα είναι. Τι, δεν είναι η Λέστερ το ΠΑΟΚ? Τι είναι? Συγκρίνεις τη Λέστερ με τον ΠΑΟΚ. Η Λέστερ έχει πάρει πρωτάθλημα? Ποτέ. Όχι. Ποτέ. Όχι. Ποτέ. Όχι. Ποτέ. Πήρε ένα. Ένα. Και ο ΠΑΟΚ πήρε δύο. Λοιπόν, γιατί να μην είναι ο ΠΑΟΚ η Λέστερ? Η ΑΕΚ πόσα πήρε? Η ΑΕΚ 17. Πολλά πήρε. Παναθηναϊκός 30, 40 Ολυμπιακός. Και δεν είναι ο ΠΑΟΚ η Λέστερ. Άντε δεν είναι. Δεν το λες, Λέστερ. Εντάξει, δεν το λες, Λέστερ. Εσύ το λες για να προκαλέσεις τώρα κάποιον. Γιατί να τον προκαλέσω, ρε φίλε. Γιατί δεν πόσα πρωταθλήματα πήρε, ρε φίλε. Δύο. Πήρε δύο. Τη Λάρισα πόσα πήρε? Ένα. Ένα. Ναι. Ένα. Τι, ούτε τη Λάρισα μπορεί να πει, Λέστερ. Αφού πήρε ένα, δεν μπορεί να την πει, Λέστερ. Δεν είναι Λέστερ. Μα δεν πήρε ένα. Ό,τι θες πες. Δεν μπορεί να την πει, δηλαδή, ότι η Λάρισα. Δεν θα μάθει. Είναι στου πρωταθλητέ. Πάει τελείωσε. Δεν φωνάζει. Τον Ατρόμητο κάνει τον απάντεχο. Ο Πανιόνιο που πάει και κερδίζει και είναι αγκαλιά με την κορυφή κάνει το απρόσμενο. Το αναπάντεχο. Το Πανιόνιο είναι ντροπή να το λέμε Λέστερ. Γιατί ο Πανιόνιος παράγει ποδόσφαιρο, ενώ η Λέστερ και ο Ατρόμητος κλέβουν αποτελέσματα. Σε αυτό συμφωνώ. Αν το δεις δηλαδή. Σε αυτό συμφωνώ. Εντάξει, η Λέστερ όπως, μέσα από την κλοπή πήρε. Όπως η Καλαμαριά δεν πήγε να κρυφτεί με τον ΠΑΟΚ, τον έπαιξε στα ίσια, τον έκανε ρεζίλι γιατί με δύο χάφ, ο ένας ήταν ο γιος του προπονητή, του πήρε το κέντρο. Αυτά είναι τα θέματα. Το ότι έκανε φοβερά ντουμπλαρίσματα στην άμυνα και όταν έπαιρνε την μπάλα. Έβγαινε με μία, δύο, τρεις πάσες σε οργανωμένους χώρους που εκπαιδευμένα έχει διδάξει ο Καλαϊτζίδης, ο οποίος είναι ένας από τους δύο Έλληνες προπονητές, τρεις να πω εγώ, που έχουν διδάξει τακτική, ο άλλος είναι ο Δόνης. Να πω και τον Άγγελο. Ο Φυρός δεν ξέρω, δεν παρακολουθούσαν, έκανε τακτική στον Άρη, επιθετική κτλ. Αν έβγαινε στις κόντρες, να με συγχωρεί ο Γιώργος, αλλά δεν έχει πολλούς Έλληνες προπονητές που να έχουν παίξει την τακτική. Ο Πετρόπουλος δίδασε τακτική, ο Αλέφαντος δίδασε τακτική, αλλά λόγω τρέλας να πούμε. Ανισορροπίας κτλ. Ο Λάκης ο Πετρόπουλος πάρα πολύ καλό στην τακτική, την οποία διδάχτηκε από τον Μπόμπεκ. Είναι μετρημένη στα δάχτυλα. Ο Μπατάκης. Αλλά. Ο Μπατάκης. Τι έκανε ο Μπατάκης? Ο Μπατάκης. Βέβαια. Βέβαια. Άριστο γνωστό ποδοσφαίρα. Έχει διδάξει τακτική ο Μπατάκης δηλαδή. Μάλιστα. Εντάξει, το ακούσαμε και αυτό. Ό,τι πει. Τέλος πάντων, ο Πατάκης δούλεψε σε ομάδα Αλφα Εθνικής, ο Αναστασιάδης δούλεψε, ο Δόνης δούλεψε, παίρνει πολλά λεφτά. Μπράβο του, άξιο. Ο Πετρόπουλος πήρε πρωταθλήματα επί Χούντας, τον κάναν και Αβάντα και τα λοιπά, ήταν και καλός προπονητής. Πήρε πρωταθλήματα, πήρε λεφτά. Ο Καλαϊτζίδης δεν πήρε τίποτα. Τον φτωχόν ο προπονητής είναι ο μόνος που δεν πάει να παίξει την κόντρα και το κρυφτό. Και πρέπει να το αναδείξουμε. Δεν ετενές να παίξει 5-4-1 και να φύγω στην κόντρα να το κλέψω. Πάει να παίξει παραγωγικά. Δεν κρύβεται. Είδες ότι δεν παίζει αντιποδόσφαιρο. Παίρνουν συγχαρητήρια. Ποιος? Για αυτό που κάνανε. Ποιος? Ο Απόλλων Πόντου. Ο Απόλλων Πόντου παίρνει θερμά συγχαρητήρια. Και ο κόσμος πήγε. Γιατί, και η οπαδή του ΠΑΟΚ και του Απόλλων Πόντου. Γιατί έχει βελτιώσει και το κομμάτι της άμυνας. Οι αποστάσεις των γραμμών του είναι στα 35-37 μέτρα ενώ του ΠΑΟΚ στα 55. Έχει πολλές λεπτομέρειες. Παίρνουν συγχαρητήρια. Περίμενε να τα πω ένα-ένα. Άστα ρε, απλά λόγια δεν θέλω να μιλάω. Ναι, ναι. Στα στημένα χτυπήματα της μπάλας επιθετικά με την πάσα τη μικρή γίνονται κινήσεις μέσα. Να σπάσει η ζώνη του αντιπάλου. Όταν αμήνεται συγκεκριμένους, σε συγκεκριμένους χώρους με συγκεκριμένους παίκτες, όχι τυχαία. Έχει διδαχτεί τακτική, με τρεις πάσες βγαίνει στην κόντρα ή σε οργανωμένη επίθεση. Έχει τέσσερων ειδών ποικιλία οι επιθέσεις του. Τεσσάρων ειδών ποικιλία στις επιθέσεις του Απόλλων Πόντου. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ έχει να πάρω την μπάλα, να σεντράρω, να τη βάλω ο Πρίγιοβιτς μέσα. Γι' αυτό λοιπόν αυτός ο κοντός που κάνει τον πρόεδρο, ο γιος του Σαββίδη, ο Άμπαλος.
πρέπει να το διώξει τον προπονητή και να αφήσει ήσυχους τους δημοσιογράφους που κάνουν ρεπορτάζ να κάνουν κριτική. Θα απαγορεύσει τώρα ο γιος του Σαββίδη, ο Άμπαλος, τον Πετρωτό, τον Ζαΐρη, τον Γρηγοριάδη, όλους τους δημοσιογράφους, τον Μπούζο, εσένα που θες να κάνεις τον δημοσιογράφο και οποιοδήποτε. Δεν θέλεις. Να απαγορεύσουν χουντικά φερόμενος ο Γιώργος ο Σαββίδης, φασιστικά, γιατί είναι και, δεν είναι και γνώστης. Και κάνει και επικοινωνιακό λάθος να κάνει τον Άρη μεγάλο αντίπαλο του ΠΑΟΚ, στέλνοντας μηνύματα στον Καρυπίδη. Ο Καρυπίδης φυσικά στέλνει, γιατί έχει μικρότερη ομάδα, να την ανεβάσει. Εγκλήματα και επικοινωνιακά μέσω του γιου του Σαββίδη, επικοινωνιακά εγκλήματα. Λοιπόν, εάν βγει τώρα ένας επικοινωνιολόγος που μας ακούει, κοινωνιολόγος, να βγει και να πει, στέκει αυτό που κάνει αυτός εδώ, ο μπερδεμένος γιος του Σαββίδη, που πάει και μαλώνει με την Καλαμαριά που τη λέει ότι είναι παράρτημα της ΑΕΚ και κάνει μάχη με τον Απόλλων Πόντου, κάνει μάχη με τον Άρη, ταυτίζει τον ΠΑΟΚ με την Καλαμαριά και τον Άρη. Είναι αυτός εδώ σοβαρός επιχειρηματίας να κάνει συγκρίσιμο μέγεθος στον ΠΑΟΚ με την Καλαμαριά και τον Άρη και δεν το πήραν με τις γιούχες. Γι' αυτό πήγε με τρεις μπράβους στην Τούμπα στην ανοιχτή προπόνηση. Γι' αυτό πήγε. Γιατί δεν το γουστάρει ο κόσμος. Και ξέρεις γιατί δεν το γουστάρει ο κόσμος. Γιατί ο γιος του Σαββίδη δεν εκφράζει τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Αυτά να κάτσετε να πείτε. Κάνει λέει, ο Ριζβάν λέει, το μιλάει και με το μικρό. Ποιος Ριζβάν ρε, που έβαλε τον Πρίγιοβιτς και πηγαίνατε από την πλάγια γραμμή και σεντράρατε στο κεφάλι του Πρίγιοβιτς να βάλετε γκολ. Και ο άλλος ο Καλατζίδης, ο Φουκαράς, έβγαινε με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους στην επίθεση. Τι οχοχ, βογκάστε μωροίδες. Βγήκε κάτι σημαντικό. Τι σημαντικό βγήκε. Βγήκε κάτι σημαντικό. Ακούσω τι βγήκε. Τι. Εγώ που τον έχω κράξει άπειρες φορές. Ποιον έκραξε. Το φίλο σου. Ποιον φίλο μου. Τον φίλο σου, τον πρόεδρο του Άρη. Τον μεγαλομέτωχο. Φίλος μου είναι. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Ναι, αλλά λέει δάγκωσε το Σαββίδη λένε. Ο γιος. Εδώ θέλω να σου πω. Ναι. Εγώ θέλω να του δώσω συγχαρητήρια. Επειδή δάγκωσε το Σαββίδη. Όχι. Όχι. Γιατί αυτό που είπε. Τι είπε. Κλείνει σώματα. Τι είπε. Ξέρεις πολύ καλά ότι στην πιάτσα ακούγεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όχι άνθρωπος του Σαββίδη ο Καρυπίδης, όχι έτσι. Αφού έκανε δουλειές, δεν ήταν άνθρωπος του Σαββίδη. Με τις μπαλέτες και τα ακτινίδια. Άκουνα τις. Άλλο, άμα κάνει... Δεν έκανε δουλειές. Δεν είσαι άνθρωπος κάποιον αν κάνεις δουλειές με κάποιον. Πώς δεν είσαι, άμα άλλος έχει λεφτά. Και εγώ κάνω δουλειά μαζί. Πουλούσε, ρε φίλε. Πουλούσε, άρα έκανε συνεργασία. Άλλο συνεργασία και άνθρωπος του. Και άλλο άνθρωπος. Ναι. Λοιπόν, όταν λέει τα λεφτά είναι δικά μου. Ποια λεφτά είναι δικά του. Τα λεφτά που διαχειρίζεται για τον Άρη. Που χρωστάει. Είναι δικά μου. Ναι, ναι, ναι. Άρχεται να χρωστάει. Ναι. Λοιπόν, πάει να πει ότι δεν είναι άνθρωπος του Σαββίδη και ότι τη λέει και δημόσια. Και Γιωργάκη, αν μιλήσει. Εκτός και... αν είναι ένας, ναι. Εκτός αν είναι ένας fake διάλογος, τόσο θεατρινίστικος, τότε μπράβο τους. Όχι, επειδή δεν εγώ δεν πιστεύω. Και εγώ δεν πιστεύω. Και εγώ δεν πιστεύω. Λοιπόν, μπράβο του. Ναι, δεν πιστεύω. Γιατί σβήνει μια σπέκουλα η οποία υπήρχε. Σπέκουλα. Ναι. Ναι. Η οποία υπήρχε ότι ο Καρυπίδης είναι άνθρωπος του Σαββίδη. Και δεν θα ανέβει ο Άρης για αυτό το λόγο. Δεν το είχε ακούσει αυτό το πράγμα. Μόνο εγώ το άκουσα. Ότι είναι ο Καρυπίδης άνθρωπος του Σαββίδη και δεν θα ανέβει ο Άρης. Δεν το έχεις ακούσει αυτό στο στα καφενεία. Ο Άρης δεν το είχες ακούσει. Στο καφενείο ρε κόκκινα. Δεν το είχες ακούσει σε πολλά καφενεία. Το καφενείο σε, πολλά, σε καλά καφενεία. Σε καλά καφενεία. Σε δυνατά καφενεία. Δυνατά καφενεία. Το άκουσες ναι ή όχι. Το άκουσα. Λοιπόν, κλείνει στόματα με αυτό το πράγμα. Όχι. Όχι. Γιατί τώρα. Γιατί τώρα είναι αυτή που λέει και τι δουλειά είχατε εσείς οι δυο με τα κτηνίδια και τα αυτά και τι συνεργασία είχατε και τι δουλειά έχει ο Σαββίδης με τον Καρυπίδη, τι δουλειές κάνανε. Αυτά λέει ο απλός κόσμος στο καφενείο τώρα που ακούει. Τι δουλειά έχει ο Σαββίδης με τον Καρυπίδη, τι δουλειές κάνανε. Και άμα ξεκινήσανε καλά για να έχουν συνεργασία και έγινε ο Άρης μπε και τα χαλάσανε μετά, πολλά μπορεί να πει στο καφενείο απ' και δυο τσίπουρα ο άλλος. Εμείς λέμε βάσει αυτών που έχουν υποθεί. Τώρα έχει πάει στο καφενείο σε 50 καφενεία, άλλα θα ακούσει από το ένα, άλλα από το άλλο καφενείο. Βέβαια τι. Μου στέλνει ένας φίλος και λέει αποκλειστικό λέει πριν Σαββίδης Παναθηναϊκό για νίκη στο ντέρμπι. Μεγάλη μαγιά. Εγώ ακόμη και να το έχει κάνει. Εγώ το έχω προτρέψει. Μισόλετο. Ακόμη και να το έχει κάνει, φίλε μου. Τι θα σου πω το εξής. Ανήθικο είναι. Εγώ δεν το θεωρώ μεμπτό. Γιατί. Γιατί. Φυσικά δεν είναι μεμπτό. Δεν τον λέει κάτσε και χάσε. Έτσι. Το λέει να υδρώσεις να κερδίσεις. Έτσι. Το ανήθικο που είναι. Για πες μου. Και κακώς δεν το έχουν νόμιμο αυτό πράγμα. Όταν ο πατέρας μου τους δώσαν λεφτά από την Κρήτη να κερδίσουν τη Βέρεια 4-2 εδώ πέρα ναι. Για να πέσει η Βέρεια, ήταν ηθικό ή ανήθικο? Ήταν αδιάφοροι. Ποια ήταν αδιάφοροι? Η ομάδα του Άρη. Ναι, αδιάφοροι. Τρίτη βγήκε. Αδιάφοροι. Μάλιστα. Κερδίσανε. 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 Τα πήρανε για να κερδίσουν. Τα πήραν για να κερδίσουν. Τα πήρε ο πατέρα μου και τα μοίρασε. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Γιατί στη Βέρεια τώρα, άμα πάμε, μπορεί να μας δίνουν. Να πούνε γιατί. Εσένα, ναι. Ναι, εμένα, γιατί μπλέκομαι. Δεν εμπλέκεσαι. Δεν εμπλέκομαι.
Όταν πρημοδοτείς. Έφαγα κι εγώ, πιπερό. Όταν πρημοδοτείς την επιτυχία του άλλου. Ναι, γιατί. Το να ιδρώσει να κερδίσει. Ναι, ναι. Αν δεν το κάνανε βρώμικα ναι. με κλωτσιά στην καροτίδα και πάει, καταλαβαίνει τι ναι. εννοώ. Τότε μπράβο του. Τι κλωτσιά στην καροτίδα. Εντάξει, έχει και άλλου είδου παιχνίδια. Εντάξει. Όταν το πάνε στο κατακτικό σημείο. Θα σου πω γιατί ήταν ανήθικο. Γιατί ο Σιρόπουλος που έπαιζε στον Άρη ναι. έπαιξε για τη Βέρεια που ήταν από τον τόπο του και άλλοι παίζανε από την άλλη μεριά. Ήταν μπάχαλο. Και λοιπόν. Ναι. Το... Εγώ αν ήμουν Σαββίδης. Πήρε ο Σιρόπουλος. Όχι. Ο Σιρόπουλος δεν είχε πάρει. Ήταν ο τόπος του. Και λέει γιατί. Να παίξω εναντίον του. Το... για τον τόπο προς του. Προς τιμή του. Οι άλλοι τα πήραν τη ρίξη τη Βέρεια όμως. Είδε τα λεφτά τι είναι. Μαρμίτα. Είπα εγώ όχι. Α, μπράβο. Έτσι λοιπόν ο Σαββίδης. Θα ενοχλούμουν. Αν καθότανε ναι. να χάσουν. Α, θα ενοχλούσουν. Ναι, φυσικά. Ναι. Γιατί αυτό είναι το εύκολο. Το να παίξει για να κερδίσει είναι το δύσκολο. Γιατί, άμα είμαι αδιάφορος εγώ πέμπτος ή έβδομος, και γιατί να μην τα πάρω για να χάσω. Άμα είναι. Δεν το γιατί, θεωρώ. Γιατί αν τα έδινε ο Άρης στον Ηρακλή, τότε θα καθόταν να χάσει ο Ηρακλής. Ενώ πήγατε στο 1-2 που διακόπη αγώνας τότε με τον Κασιαμπή. Πήγε για να χάσει. Πήγε για να χάσει. Ας και έβαλε δύο γκολ. Έφαγε. Πολύ. Όχι! Σε πονάει να με πονέσει πολύ. Τι να με πονέσει. Τώρα που είπε για Ηρακλή. Δεν μου λες, ο γραμμένος και ο γραμμένος και ο γραμμένος, ο φίλος ο γραμμένος. Τα 210.000 που έχει να παίρνει ο Ηρακλής και βάζει 50 για κάθε αγώνα κυπέλου, ενώ έχει η ομάδα παίζει σε αεραστεχνική κατηγορία. Τι έχεις να του πεις τώρα. Ποια είναι η αεραστεχνική κατηγορία. Η Football League 2. Τι είναι λέει. Αεραστεχνική. Τι είναι λέει. Αεραστεχνική κατηγορία. Για εποντίο Κατερίνη τι είναι. Αεραστεχνική κατηγορία είναι. Δεν είναι επαγγελματική κατηγορία. Τι είναι λέει. Αεραστεχνική κατηγορία. Πρέπει να σε ΠΑΕ ναι. όταν πας β' εθνική. Ναι. Παράνομα το κάνει ο γραμμένος. Ρε φίλε, η ομάδα είναι διαλυμένη και λες τη βοηθάει. Στάσου. Έχει να παίρνει 210. Βγάζει τη χρονιά μα και το βάζει περίπου. 210 ο γραμμένος ναι. επειδή παρέλαβε ταμείο. Οφείλει ναι. το ταμείο του να το γλιτώσει. Αν εσύ δίνεις δικαιώματα, καλά σου κάνει. Η προηγούμενη παίρνεις... δίκη στρε... να κυνηγήσει τον Καναδό. Του Καναδού είναι η ομάδα. 50.000 σε κάθε αγώνα. Του Καναδού δεν το είναι. Το θεωρείς ωραίο αυτό. Είναι fair. Είναι παράνομο. Εγώ λέω ότι είναι unfair. Όχι παράνομο. Είναι unfair. Είναι unfair. Είναι unfair. Αν ήθελα να το βοηθήσει, δεν άταβα. Εσείς που φάγατε τα λεφτά από τους παίκτες του Ηρακλή και εκεί να εκεί θα στην... πηγαίναν τα λεφτά. Πού θα πηγαίναν. Εκεί, στους εργαζόμενους. Σε ποιους εργαζόμενους θα πηγαίναν. Είδες που δεν τα ξέρεις. Ναι. Για ψάξω λίγο. Εγώ έψαξα να βρω άλλα. Ψάξω. Ότι πήγε το αεραστεχνικό σωματείο του Ηρακλή. Ναι. Έτσι. Δεν έχει φράγκο κανένας από αυτούς όλους τους μπατήριδες. Ναι, ναι. Και ζητάνε έρανο από τους φιλάθλους. Έρανο, βγάλαν ανακοίνωση και κάναν έρανο. Και καλά κάνουν. Ναι. Και κάνα... στον κόσμο του Βασίλη. Κάνανε έρανο, αλλά ο κόσμος. Ναι. Σε ποιον ηγέτη να πάνε να διάλειμμα. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Δώσε πόνο, δώσε πόνο. Για να μαθαίνουμε και λίγο, Μπορείτε να τηλεφωνείτε όσο παίζει η κομματάρα. Καντίνα ψυχάρα για πάντα αριανάρα. Έξω φρονώ με το φαλακρό. Δώσε ρε πόνο ρε, δώσε. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για να αποσύρετε το παλιό σου αυτοκίνητο, για την ακρίβεια, για την οριστική διαγραφή, καθώς απόσυρση δεν υπάρχει πλέον. Τηλεφωνήστε στο 18133, όχι στον Κλειδαρά. Έχονταν μπροστά στην άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου και αυτοί θα φροντίσουν για την οριστική διαγραφή, δίνοντας την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη στο 18133. Να πω ότι από τώρα μπορείτε να στέλνετε μηνύματα για να έρθετε την Τρίτη να απολαύσετε μαζί μας την avant premiere της ταινίας Success Story στο Οντεόν Μακεδονία, το πρώην Στέρ. Πιο συγκεκριμένα, το Success Story είναι μια ιστορία αγάπης, συνωμοσίας και εκδίκησης με τον γραφή του Νίκου Παράκη. Πρωταγωνιστούν ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, η Φιώνα Γεωργιάδη, ο Πάνος Μπουζουράκης, η Τόνια Σωτηροπούλου και η Τζέννη Θεωνά. Του αρέσει η Κώστα. Του αρέσει η Τζέννη Θεωνά. Ξανά. Εντάξει, γούστα ήταν. Λοιπόν,
Γράφετε Α1, αφήνετε κενό τη λέξη πρεμιέρα, ονοματεπώνυμο και το αποστέλλετε στο 54344. Οι 10 πρώτοι τώρα προλάβετε παρακαλώ. Στην Εσκιά της Παλωδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, μπορείτε να αποκτήσετε οι φίλοι επαγγελματίες οδηγοί ταξί το νέο, το Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου, καθώς υπάρχει και προσφέρονται τα δύο τελευταία κομμάτια στην ετοιμοπαράδοτα παρακαλώ με 17.500 ευρώ. Η τιμή είναι ασύλληπτη, είναι ανεπανάληπτη, δεν θα τη βρείτε πουθενά αλλού. Κάντε το δικό σας τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596 ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Πριν πάω στον κόσμο να πω ότι για χρώματα με πολύ ψηλή καλυπτικότητα και αντοχή στο πλήσιμο υπάρχει μόνο ένα όνομα, Vitex Classic. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Θα τα βρείτε στα καταστήματα Κοσμάγλου και πιο συγκεκριμένα εκεί που υπάρχουν τα πάντα για το χρώμα, για το χρώμα και τη διακόσμηση. Στο νέο κατάστημα στον Εύωσμο, Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίση με τηλέφωνο το 2310-303-173. Πριν πάω στους ακράτες, μου ήρθε το όνομα του τυχερού για το ρεύμα για ένα χρόνο για τη δεύτερη ώρα, καθώς είπαμε τελευταία έχω. Ακούει ή τον τηλεφωνείτε να ακούσει και να επικοινωνήσει, να πει το συστηματικό, ο κύριος Κραβαρίτης Δημήτρης. Κραβαρίτης Δημήτρης. Επικοινωνεί τώρα με το Μετρόπολης 95,5 και κερδίζει ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Κόμο, ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Ο Ραπτόπουλος εκεί είναι. Τον κρεμάσαμε. Λοιπόν, 17 χρόνια Σαριανός με ξέρει. Εννοείς σε ξέρει και προσωπικά ή μόνο τηλεφωνικά? Έχω έρθει και στην εκπομπή, έχουμε κάνει μαζί. Ωραία. Να σε πω ρε Κόκκινε, επειδή λέτε για τα σχολεία, λέτε. Λοιπόν, δεν υπάρχει πλέον στα γυμνάσια, στα λύκεια να δίνουν γνώση. Όταν εγώ αναγκάζομαι τρίτη λυκείου να πηγαίνω φροντιστήριο για να δώσω πανελλήνιες, ναι, επειδή το πέρασα πέρυσι, ναι, και στο σχολείο να πηγαίνω ουσιαστικά για να κοιμάμαι, γιατί δεν προσφέρουνε. Εγώ στο φροντιστήριο είμαι 5 κεφάλαια κάτω και στο σχολείο μπορεί να είμαι 10 κεφάλαια πριν. Ναι. Δηλαδή, περίμενα. Δεν μου λες, όλοι οι καθηγητές που είχες ήταν το ίδιο? Δεν ήταν όλοι οι καθηγητές που είχα το ίδιο. Απλώς θέλω να σου πω ότι οι καθηγητές της κατεύθυνσης, το φροντιστήριο μου παρήχε περισσότερη γνώση. Ένα. Όλοι οι καθηγητές που είχες ήταν το ίδιο. Εσύ πιστεύεις ότι ήταν οι καθηγητές ή το σύστημα το οποίο επικρατεί? Το σύστημα. Μπράβο. Οπότε, γιατί να τα ρίχνουμε όλα εύκολα? Εδώ ο άλλος θέλει την κόρη σε ιδιωτικό. Και στέλνει και φροντιστήριο. Μιλάμε τώρα, εγώ αν είχα το ιδιωτικό σχολείο, θα το κρεμούσα ανάποδα από τα κάκα. Ούτε στο ιδιωτικό προσφέρω. Δεν το κατάλαβα. Και γιατί πληρώνει να σκάνουμε λεφτά για τη στήλη ιδιωτικό? Δεν ξέρω εσύ, Γρηγόρη, τι να σου πω. Δηλαδή, αυτό που άκουσα είναι από τα μεγαλύτερα ανέκδοτα που υπάρχουν. Το ξέρω. Δηλαδή, πληρώνει να σκάνουμε λεφτά να πάει σε ιδιωτικό και στέλνει σε φροντιστήριο. Κλείσε το ρε φίλε. Κλείσε το μαγάζι. Και έχει το δράσος και μιλά για τα δημόσια. Πρέπει να είσαι και φλάκα και λεβέντη. Και κάτι ακόμα που θέλω να πω είναι ότι οι περισσότεροι βασικά καθηγητές που είναι στα σχολεία, στα λύκεια και στα γυμνάσια δεν κάνουν το μάθημα για το οποίο έχουν ειδικευτεί. Εγώ στην οικονομία... Αυτό είναι θέμα συστήματος, παλικάρι μου. Όταν υπάρχουν ελλείψεις... Κόκκινε το σύστημα, ποιοι το απαρτίζουν, οι καθηγητές που είναι μέσα... Καλέ μου άνθρωπε, θα σου πω κάτι. Το ότι είσαι 17 δεν σημαίνει ότι είσαι χαζός. 18. Σου λέω τελείωσα. Λοιπόν, αν υπήρχαν αυτοί οι οποίοι πρέπει να διδάξουν το μάθημα, θα ήταν και καλύτερο το σύστημα εκπαίδευση, σωστά? Συμφωνώ. Γιατί δεν τους προλαμβάνουν και υπάρχει αυτό το χάος? Δεν σου προκαλεί εντύπωση? Γιατί κανένας από τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους δεν διδάσκεται στα πανεπιστήμια και στα σχολεία? Γιατί πες μου. Γιατί δεν τους συμφέρει πρώτον, καταρχάς. Τι δεν συμφέρει, ρε φίλε? Όλοι οι φίλοι θαυμάζει την Ελλάδα για τους αρχαίους Έλληνες, σωστά? Γρηγόρη, για αυτά που διδάξανε. Και μόνο στα ελληνικά πανεπιστήμια δεν διδάσκεται ούτε ένας αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος. Μόνο κάτι θεωρίες να είχαμε να λέγαμε στη φιλοσοφική. Γεια! Παρακαλώ. Χαίρετε. Ποιος χαίρεται? Γεια σου, Γρηγόρη. Γεια σου, φίλε μου. Πρώτη φορά παίρνω. Λοιπόν, ήθελα να αφαιρθώ εν συντομία σε 2-3 θέματα. Το πρώτο, όσον αφορά την εσκεμμένη μη συμμετοχή του Δημάρχου στις παρελάσεις. Απόφαση του είναι. Είπε, δεν θέλω να συμμετάσχω. Άφησε με λίγο να ολοκληρώσω, παρακαλώ. Και την αντίθετα την αγάπη του για τα Gay Pride κλπ.
Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουν σχέση τόσο με το οικονομικό όφελος σε σχέση με την πόλη, όσο με το γεγονός ότι είναι ξεκάθαρα ένα πιόνι της παγκόσμιας νέας τάξης πραγμάτων και κατά δεύτερον ξεκάθαρα φαίνεται ότι είναι ένα μασονάκι της κακιάς ώρας. Τον κόψαμε, δεν χρειάζεται. Εντάξει. Πίσω... Επειδή έλειπα, ποιος είναι εδώ? Ο 17χρονος Αριανός. Ο λόγος ποιος είναι? Έλεγε ότι και αυτός τον έδινε εξετάσεις. Περισσότερα μάθαινε στο φροντιστήριο παρά στο σχολείο. Κάτι καινούργιο μας είπε. Καλά, όταν δεν ακούσε ένα διάλογο. Εντάξει, επειδή δεν ήμουν εδώ. Επειδή σε ελευθέρωσαν τώρα, δεν φταίω εγώ. Δεν με ελευθέρωσαν. Εντάξει. Πήραν λέει κάτι καθηγητές και φωνάζανε. Και καλά κάνουν. Ας δουλέψουν λίγο παραπάνω να μην φωνάζουν. Να σε δώσουν και ένα σουλτάν με ρεμέτρο. Καλά, καλά, καλά. Τον επόμενο. Εντάξει. Ναι. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Ναι. Όταν ματώσει οικονομικά και όταν θα ματώσει να δώσει τον γιατρό το φακελάκι ή στο δάσκαλο το έξτρα κτλ., τότε θα αρχίσει να γκαρίζει και εσύ. Τώρα είσαι έξω από το πρόβλημα. Ναι. Εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε, κύριε, με τη μύτη τη βουλωμένη. Ναι. Λοιπόν, Κώστα, εγώ είμαι 15 χρονών. Μπράβο. Γι' αυτό που είπες για τους δασκάλους. Εγώ κάνω γαλλικά. Γαλλικά κάνεις? Καθηγήτρια. Ναι. Έρχεται το Σάββατο και μας κάνει μία ώρα μάθημα χωρίς να πληρώνεται. Ναι. Θα δώσουμε πτυχίο. Θα το, και άμα το πάρουμε θα έρθει. Ποια καθηγήτρια είναι αυτή, πού είναι αυτή? Στα Γενιτσά. Τι κάνεις, στο σχολείο σας είναι? Ναι. Και κάνει και έξτρα φροντιστήριο. Πόσο χρονό είναι η καθηγήτρια? Περίπου 50. 50 είναι? Μήπως ψάχνει κανένα μικρό? Μήπως. Πάμε επόμενη γραμμή. Πώς, είσαι και αργός. Πάμε επόμενος, ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Άντε, για πάμε. Καλημέρα. Πάμε. Έπεσε όλο το κέντρο. Τώρα ξέρεις. Έχει, ρε, μην στραφώ. Πάμε επόμενος, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσείς, κύριε. Λοιπόν, πήραμε αφορμή αυτό που είπε ο Κωστής για τις παρελάσεις. Φυσικά, στο τι συμφωνώ και... Αλλά όχι εξ ολοκλήρου. Δηλαδή, λέει ο Κωστής ότι γιατί ξέρω εγώ να πάει ο Μπουτάρης παρέλαση και έχει δίκιο. Ας μην με κλέβει εμένα ο Μπουτάρης. Εγώ συμφωνώ ότι οι μαθήτριες δεν είναι ευπρεπόσδημένες. Δεν είναι καθόλου ευπρεπόσδημένες. Ναι, αλλά από την άλλη όμως δεν μπορείς, ρε φίλε, να πηγαίνεις σαν gay pride, να είναι ξεβράκοντοι οι άλλοι. Και να λες δεν πάω παρελάση. Πολύ ωραία. Γιατί ξέρω εγώ οι μαθήτριες. Το gay parade λοιπόν είναι αληθινό. Οι παρελάσεις είναι ψεύτικες, ανήθικες. Γιατί είναι ανήθικες? Γιατί περνάμε πολιτικό λόγο. Περνάμε πολιτικό λόγο. Δεν είμαστε ευπρεπόσδημένοι. Κάτσε, περίμενε, Κωστή, περίμενε λίγο. Μέχρι προχθές οι ομοφυλόφιλοι ντρεπόντουσαν να πούνε ότι είναι ομοφυλόφιλοι. Ναι. Και τώρα ξαφνικά μου κάνουν παρελάσεις να πούμε που λέγονται οι παρελάσεις της περηφάνειας και καλά. Όχι. Ποιας περηφάνειας? Άκου να δεις. Εσύ, εφόσον είναι φυσιολογικό τότε, γιατί να λένε ότι είναι περίφανος? Άκουμε, άκουμε, έχει λογική. Εσύ που προφανώς είσαι οικογενειά, είσαι ένα παιδί και είσαι straight, έτσι. Άκου τώρα. Δηλαδή εσύ γιατί δεν βγαίνεις ξεβράκο? Ποιος είναι straight? Στάσου, περίμενε. Να δούμε τη λογική. Η λογική λέει ότι υπάρχει υπερπληθυσμός και πρέπει το τρίτο φύλο, που είναι οι τραβεστοί και οι ομοφυλόφιλοι, να διαφημιστούν. Για να υπάρχει μείωση των γεννήσεων. Πόλεμος δεν γίνεται, γίνεται οικονομικός πόλεμος. Τα φάρμακα από αυτά γίνονται γενώσιμα. Και από την άλλη μεριά πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ο γκέι να είναι γκέι, να μην γεννάει κτλ. Και να μην αισθάνεται και πολύ άβολα με το υπόλοιπο σύνολο. Πάμε επόμενη γραμμή. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Δεν μπορεί να είμαστε 4 δισεκατομμύρια το 70 και 7 και μισό το 2017. Δηλαδή... Ο κύριος Κραβαρίτης Δημήτρης τηλεφώνησα 3.90 για να κερδίσει το ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Κραβαρίτης. Κραβαρίτης. Όχι, Καραβίτης. Σ' αρέσει αυτό το Κραβαρίτης, το προτιμάς? Μ' αρέσει, ήταν μια ταβέρνα ο Κραβαρίτης, πήγαινε και χλαπάκια όταν ήμουν νέος. Πού ήταν? Και μια ταράτσα. Πού ήταν? Κάτω από το Καφτατζόγλιο, εκεί στη στροφή στο. Είχε μια ωραία ταβέρνα, Κραβαρίτης. Τρώγαμε σαν τα βουβάλια. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, με ακούτε? Πολύ καθαρά, ναι. Με τον κύριο Κόκκινο βασικά θα ήθελα. Μάλιστα. Να μιλήσω. Βέβαια. Να μιλήσετε. Ήθελα να ρωτήσω, ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο υπάρχει στην Ελλάδα? Βεβαίως. Θέτει ορισμένους κανόνες, οπωσδήποτε για οποιονδήποτε βγαίνει στα ζωντανά να εκθέτει τις απόψεις. Δηλαδή? Για το ποδόσφαιρο, για την πολιτική, για την παιδεία, οτιδήποτε. Κανόνες που προσβάλλουν βάναυσα το θρησκευτικό συνέστημα των ακροατών υπάρχουν?
Αν το δείγουνε. Εσείς τι λέτε, με αυτά που άκουσα προηγουμένως, κατά τύχην που έπεσα το σταθμό σας. Ναι. Το οποίο ήταν εντελώς απαράδεκτα. Δηλαδή, τι ακούσατε. Μου κάνει εντύπωση πως εσείς σε 3 ή 5 λεπτά προσπαθείτε να έχετε διάλογο με κάποιον ο οποίος έχει τελείως αντίθετες απόψεις όσον αφορά τα θρησκευτικά σας, πιστεύω. Δεν έχει το δικαίωμα να έχει αντίθετες απόψεις. Μα δεν μπορεί να λύσετε το πρόβλημα σε 3-4 λεπτά, διότι ήδη ορισμένα μηνύματα περνάνε στα ευζιανά και ακούει ο κόσμος. Θέλει ολόκληρη εκπομπή να κάνει. Ακριβώς, δεν έχει νόημα. Και επίσης ήθελα να κάνω μία ερώτηση στον κύριο. Σε ποιον κύριο? Όμοι γίνεται και δεν το εύχομαι ποτέ, με όλη μου την καρδιά σας το λέω αυτό, να βρίσκεται έξω από χειρουργείο παραμονή του Αγίου Δημητρίου για να μπει στο χειρουργείο για μία πάρα πολύ σοβαρά επέμβαση. Είμαι σίγουρος ότι στο διπλανό παρεκκλήσι θα μπει, θα κάνει το σταυρό του, θα ανάψει το κερί και θα πει Άγγι Δημήτρη, βοήθησέ με. Και ναι, αυτό, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ποιος είπε όχι. Λαμογιά. Δεν κατάλαβα τι εστάσει. Με αυτό συμφωνούμε. Δεν κατάλαβα την ένσταση. Όχι, αλλά λάθος κατάλαβε ο άνθρωπος. Λέμε ότι ζητάει από τον Άγιο Δημήτριο, από τον Άγιο Λευτέρη, από τον Άγιο Μινά, ζητάει βοήθεια. Θέλει να πούμε βοήθεια. Δεν τον αγαπάει τον Άγιο επειδή είναι Άγιος, επειδή θα τον βοηθήσει. Αυτό είπα προηγουμένως. Δεν κατάλαβε ο φίλος. Ένας φίλος λέει, ναι, άμα είσαι κούτσουρο και στο καλύτερο φροντιστήριο να πας, κούτσουρο θα μείνεις. Ναι, έτσι είπε αυτός. Ναι. Μάλιστα. Ας μην πάει σχολείο τότε. Αυτός θα πάει νυχτερινό, άμα είναι κούτσουρο. Λέει τη γνώμη του. Το κούτσουρο θα πάει στο νυχτερινό. Λέει τη γνώμη του. Παρακαλώ. Θέλω να τον απαντάω. Το κούτσουρο, ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Χαίρετε. Εγώ είμαι, ακούτε. Βεβαίως. Μάλιστα. Ναι, γεια σας. Ήθελα να πω κάτι, άκουγα που μιλούσα πριν για το σύστημα παιδείας. Αυτό που είναι τραγικό και ήθελα να τονίσω είναι ότι είμαστε μια χώρα η οποία έχει υπερπληστόρα δημοσίων υπαλλήλων. Δηλαδή η Ελλάδα από δημόσιους υπαλλήλους. Τους μειώνει όμως, κύριε. Πόσους έχει, ξέρετε? Όχι. Κάνετε λάθος, για να σας πω και όλα και κάτι. Πόσους δημοσίους υπαλλήλους έχει η χώρα μας, για πείτε μου. Δεν ξέρω ακριβώς το αριθμό σε σχέση με τον πληθυσμό. Μειώνεται. Μα μιλάτε για κάτι και λέτε δεν ξέρω. Σε σύγκριση με ποιον. Δηλαδή παίρνετε ένα μέτρο και λέτε ότι αυτή η χώρα, ο γενικός κανόνας είναι να έχουν τόσο. Εδώ τι είναι αυτό το οποίο σας κάνει? Πόσους είχαμε, ρε παιδί μου, το 93, το 90, το 87. Θέλω να πω κάτι διαφορετικό. Ακούστε με λίγο και μετά με διορθώνετε. Αυτό που σε όρμηξε, φίλε, που είπες για τους δημοσίους, εντάξει. Με συγχωρείτε. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξής. Ότι ενώ έχουμε δημόσιους υπαλλήλους, έχουμε έλλειψη, εκεί ήθελα να καταλήξω, σε δασκάλους, σε οδηγούς ΕΚΑΒ, σε γιατρούς, δηλαδή όλες τις κομβικές θέσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι προσλήψεις που ετοιμάζω άλλες 200.000 αυτή τη στιγμή, όλες οι προσλήψεις γίνονται μόνο και μόνο για να βολεύεται ένα σύστημα από αυτόν που σε θέσεις που δεν χρειάζεται, που δεν απαραίτητε. Δηλαδή ενώ πονάμε, και συμφωνώ ότι φταίει το σύστημα, στους δασκάλους, πονάμε στους γιατρούς, πονάμε στους νοσηλευτές, στους οδηγούς ΕΚΑΒ, σε όλες αυτές τις θέσεις πονάμε, γίνονται προσλήψεις, και αυτό το ξέρω, μπορεί να μην ξέρω τον αριθμό και να πιάνει τα διάβασα αυτό, αλλά γίνονται προσλήψεις, απλά γίνονται καθαρίστριες, τέτοιο, να φέρνει το νερό στη Βουλή. Σε αυτό συμφωνούμε. Τώρα, αυτό συμφωνούμε. Αυτό ήθελα να τονίσω. Ναι. Ότι είναι πραγματικά εγκληματικό το ότι οι προσλήψεις αφορούν μόνο θέσεις οι οποίες είναι για κάποιους που δεν έχουν προσόντα. Ναι. Δηλαδή δεν έχουν προσόντα, εννοώ ότι κάποιος μπορεί να μπει εύκολα με ένα πολιτήριο λυκείου, αλλά εκεί που πονάει η χώρα σε δασκάλους, γιατρούς, οδηγούς, σε ΚΑΒ, τον ασθενοφό, εκεί δεν γίνονται προσλήψεις. Δηλαδή είναι τρομακτικό αυτό. Σωστά μιλάς, φίλε. Αυτό ήθελα να πω. Σωστά μιλάς. Εκεί ήθελα να καταλήξω αυτό, δεν με κατάλαβε. Όχι, μπράβο, σωστά μιλάς. Ισχύει αυτό που λες. Πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο όποιος και να το σκεφτεί, δηλαδή πραγματικά πονάει η καρδιά σου να πηγαίνει στο νοσοκομείο, να είναι ένας γιατρός για 50 ασθενείς ή στα εφημερίδες και να λέει ρε παιδιά δεν φταίω, τι να κάνω, ένας είμαι. Αντιθέτως όπως ακούς γίνονται προσλήψεις, ανακυρώθηκαν θέσεις, ετοιμάζεται, δεν θέλω να πω στο πολιτικό κομμάτι, να κάνουν ο ένας προσλήψεις, ο άλλος προσλήψεις. Πού γίνεται ρε παιδιά αυτές τις προσλήψεις? Δηλαδή σε τι πώς θα γίνονται αυτές τις προσλήψεις, θα γίνονται στα νοσοκομεία και στην παιδεία ας πούμε. Αυτό ήθελα να τονίσω. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Καλός ο λόγος του φίλου. Ναι, όχι. Ωραίος ο λόγος του φίλου. Μορφωμένος, ωραίος, μεστός. Εμπεριστατωμένος. Μπράβο, αυτό ακριβώς ήθελα να πω και με πρόλαβες. Καλημέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσω λίγο με τον Γρηγόρη. Εδώ είναι, βέβαια. Γρηγόρη, επειδή σου αρέσει να μιλάς πάντα τεκμηριωμένα και θέλω κι εγώ να σου μιλήσω τεκμηριωμένα. Βράτω με από την ευκαιρία που είπες ότι πολλές φορές η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα. Ναι. Θα σου διηγηθώ ένα περιστατικό. Ναι. Τον τελευταίο καιρό στην Οδοντιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης,
οι καθηγητές κάνουν αποχεία. Αποχή. Κρατήστε αυτή τη λέξη. Λέγεται αποχή. Ο λόγος. Τους έχει επιβληθεί μια αναδρομική παρακράτηση 20% των χρημάτων που βγάζανε όταν, όταν ασκούσαν το ιδιωτικό τους επάγγελμα. Ναι. Καθότι οι καθηγητές οδοντιατρικής μπορούν και να ασκήσουν το επάγγελμα της οδοντιατρικής εκτός του ωραρίου του πανεπιστημίου. Οπότε ήρθε ένας νόμος του Γιαβρόγλου, ο οποίος έλεγε ότι 20% επιβάλλω αναδρομική ισχύ από το 89 από το 93 όσοι ήταν καθηγητές και μετά, να πληρώσετε 20% αυτό το χρημάτων τα οποία κερδίσατε και τα οποία έπρεπε να τα καταθέσετε στο πανεπιστήμιο. Αυτά τα χρήματα πάνε μέσω του δημοσίου και καλά σε ένα ταμείο το οποίο είναι υπέρ του πανεπιστημίου για την έρευνα και την διάδοση της επιστήμης. Ναι. Οι καθηγητές αυτοί δεν συμφωνούν και κάνουν αποχή. Γιατί δεν κάνουν καν απεργία. Δηλαδή πληρώνονται κανονικά και παίρνουν το μισθό τους κανονικά. Καταρχήν δεν ξέρω τι ισχύει για την αποχή. Όχι, όχι. Γρηγόρη, είναι αποχή, είναι αποχή. Άλλο, η απεργία από τον νόμο, η απεργία από τον νόμο, άμα δεις ορίζεται ότι χάνεις το ημερομίσθιο σου, η αποχή από τον νόμο σημαίνει ότι πληρώνεις κανονικά. Για πόσο καιρό τώρα μπορεί να απέχει κάποιος? Όσο γουστάρει. Όσο τον αφήνει, όσο τον αφήνει το κράτος. Δεν ισχύει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Φίλε. Αυτός το υπογράφει. Άκουσε με, ωραία. Δεν υπάρχει η αυτό. Αποχή... δηλαδή τι εγώ απέχω. Τι σημαίνει αυτό απέχω? Απέχει. Παίρνει το μισθό, παίρνει το μισθό του κανονικά. Σε παρακαλώ πολύ, δεν μπορεί να είναι έτσι. Κάποιο λάθος κάνεις. Κάποιο λάθος. Δεύτερον, μου λες ότι ήρθε νόμος να ζητήσει αναδρομικά από το 1989. Από το 1983. Και καλά κάνουν και δεν τα αποδίδουν. Μετά από 27 χρόνια έρχεσαι και μου ζητάς λεφτά. Πλάκα μου κάνεις, ρε φίλε. Αυτοί έπρεπε να τα δίνουν αυτά τα χρήματα. Δεν τα δίνανε. Βάσει νόμου. Υπήρχε νόμος που έλεγε νόμος, ότι... ναι, να τους εφαρμόσει και να τους τα ζητήσει κανονικά. Και αυτοί δεν το δέχονται. Το καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι... τελείως, θέλω θέλω εμπεριστατωμένο, είναι σοβαρό. Best Dent Aouth, Best Οδοντιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης, διάβασε την ανακοίνωσή τους. Και δες ότι η αποχή πληρώνεται κανονικά. Η απεργία όχι. Οκ. Θα το δει ο Γρηγόρης, θα το διάλειμμα. Παρακαλώ. Πάμε επόμενος φίλος, ναι. Γεια σου Γρηγόρη. Καλώς την Κουκουρούκου. Τι κάνεις αγόρι μου? Όσο έχω υγεία λέω δόξα τω Θεώ. Μπράβο, δόξα τω Θεώ να λες και χρόνια σου πολλά. Και σε σένα. Γιορτάζει όλη η πόλη. Εννοείται. Παρελάσεις, πράγματα βέβαια. Λοιπόν, με το θέμα της παιδείας. Ρε παιδιά, όλοι πληρώνουμε φροντιστήριο για τα παιδιά μας. Α, αυτό λέει. Όλοι πληρώνουν, δεν πληρώνουν όλοι ιδιαίτερα. Ναι. Ναι, οπότε. Δεν πληρώνουν όλοι ιδιαίτερα. Οπότε, ποιος θέει γι' αυτό? Και φέτος η κόρη μου από την τρίτη δημοτικού πήγαινε ιδιαίτερα αγγλικά. Γιατί, πού τα μάθει αγγλικά, στο σχολείο? Καλά, μαζί σου δεν μπορώ να συνεννοηθώ. Το ξέρω, γιατί είσαι καθυστερημένη γι' αυτό. Ναι, εσύ είσαι ο έξυπνος. Ωα, μπροστά σε σένα. Άινστάιν είμαι μπροστά σε σένα. Δημοτικού. Α. Γιατί πήγαινε, το ξέρεις? Εσένα λέω, Ραπτόπουλε. Γιατί πήγαινε αγγλικά. Ναι, γιατί πήγαινε φροντιστήριο αγγλικά. Γιατί δεν το μαθαίνει το σχολείο γι' αυτό το. Πού. Δεν πήγαινε γι' αυτό. Γιατί? Γιατί άμα πάει στο σχολείο δεν μπορεί να πάρει το lower. Ναι. Το δίπλωμα. Ναι. Για να συνεχίσει μετά άλλα δύο χρόνια το προφήσεση. Πού διαφωνούμε? Γιατί αυτά. Πού διαφωνούμε, θα... γλυκιά μου κυρία, πού διαφωνούμε? Πού διαφωνούμε? Αυτό θα τη χρησιμοποιήσει στο να βρει μια καλύτερη δουλειά. Ναι. Όπως και τα γαλλικά. Ναι. Και μπράβο στο κορίτσι που τα μαθαίνει. Πάμε παρακάτω. Άρα στα λόγια του Ραπτόπουλου έρχεστε. Πάμε παρακάτω. Να σε καλά, να σε καλά. Επειδή η ξαδέρφη μου η Ευαντία Μητρίτζη είχε τεράστιο μυαλό, θέληση, πείσμα, μόρφωση κτλ. Ήταν άξια. Σταμάτα ρε κόκκινε, την ξαδέρφη τη δικιά μου θα την κάνεις κριτική. Ήταν άξια. Γιατί κάνω κριτική? Ναι. Αφού δηλαδή πέρασε. Είναι κανόνας, φιλόλογος, διδάσκει η κοπέλα. Μπράβο της. Στο λάθος σχολή διάβαζε. Διάλεξε. Για μένα. Το διορίζει λοιπόν, όμως. Πρόλαβα. Για να μην υπάρχει παραπληροφόρηση. Ναι. Ο Σύλλογος Μελών ΔΕΠΤΗΣ Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ στην Γενική Συνέλευση Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 ναι. Και ώρα 11 ναι. Που έλαβε χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οδοντιατρικής Σχολής που εδρεύει Θιβών 2 Γουδί απεφάσισε. Oh. Αποχή από το κλινικό και εκπαιδευτικό έργο από την 5η 26 Οκτωβρίου
έως και την 3η 31 Οκτωβρίου, δηλαδή για συγκεκριμένες μέρες. Μάλιστα. Ορίζεται νέα γενική συνέλευση και ενημέρωση και συζήτηση επί των εξελίσσεων Τετάρτη 1 Νοεμβρίου. Ναι. Να διερευνηθούν κανονικά εξετάσεις των επιπτυχίων φοιτητών σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα εκδοθεί. Ναι. Απεργία από Τετάρτη 1 Νοεμβρίου ως Τετάρτη 15 Νοεμβρίου. Τα αιτήματα και τα. Λοιπόν. Ναι, μέχρι τις 31 λέει τι είναι απεργία. Αποχή 5 μέρες. Τι σημαίνει αποχή. Ρε φίλε, άλλο απέχω όλο το. Δεν ξέρω. 5 μέρες αποχή τι σημαίνει. Ίσο, αυτό που σου είπε. Αυτό θα το ρωτήσω σε κάποιον. Τι να ρωτήσει, πάνε σε διάλειμμα. Αυτό είναι. Θα ρωτήσω κάποιον νομικό ο οποίος γνωρίζει. Νομικό, μωρέ, να ρωτήσω. Έχει γνώση του αντικειμένου, γιατί άλλο είναι ότι απέχω όσο καιρό θέλω. Έχει μεγάλη διαφορά. Ναι, αυτό έλειπε. Και άλλο έλειπε, ότι απέ... Να απέχει κανένα μήνα αυτό και αυτό μα είπε ο νεαρός πριν. Ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα. Πόση ουδεμία σχέση. Ουδεμία! Άλλο απέχω τρεις μέρες. Να πει απέχω. Εγώ από τον Ανδρώνη απέχω. Μεσολαβούνε η 28η Οκτωβρίου, ναι, και η Κυριακή. Δηλαδή 4 μέρες αποχή. Μάλιστα. Μπορεί να έχει το δικαίωμα να έχει 7 μέρες αποχή το χρόνο. Κόλλησε 5 μέρες εκεί δηλαδή, τεμπελιό. Δεν ξέρω τι. Μάλιστα. Έκανε. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να λέμε γενικότητες έτσι απέχουν όσο θέλουν. Ό,τι πεις. Τι σημαίνει αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, υπενθυμίζω, ναι, ο κύριος Κραβαρίτης Δημήτρης, ναι, πρέπει να τηλεφωνήσει μέχρι το τέλος της εκπομπής για να κερδίσει το ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Ο Κραβαρίτης. Τηλεφωνεί ο ίδιος ή τον ειδοποιείτε να τηλεφωνήσει αν ακούστε είστε φίλος του. Εντάξει, εντάξει. Γιατί είναι κρίμα να το χάσει. Εντάξει. Επιπλέον, ναι, για την avant premiere που έχουμε την 3η 31 Οκτωβρίου και ώρα 8, στέλνετε μηνύματα στο α1 κενό, πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54344. Η πρώτη 10 που θα στείλετε κερδίζετε τη εισιτήρια για την avant premiere. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, υπενθυμίζω ότι αν θέλετε χρώματα με πολύ υψηλή καλλιπτικότητα μέσα από την βεντάλια της χρονιάς. Βεντάλια. Ναι. Τη βεντάλια Global της Vitex. Ναι. Θα πάτε στα καταστήματα Κοσμάγουλου και πιο συγκεκριμένα εκεί που υπάρχουν τα πάντα για το χρώμα και τη διακόσμηση. Στο νέο κατάστημα Κοσμάγουλου στον Εύωσμο, η Θάκης 62 με Αντώνη Τρίτση με τηλέφωνο το 2310-303-173. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Μαζί. Πόσο μπροστά ήταν η Μουσάτη, ρε φίλε, δώσε. Λοιπόν, παρέα με την Εσκιά της Μπαροδήμος, τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στην Βόρεια Ελλάδα, η οποία για τους φίλους επαγγελματίες οδηγούς ταξί έχει την ασύλληπτη προσφορά, καθώς μπορούν να αποκτήσουν το Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου με 10 ευρώ, 12 γεμίζει το ρεζερβουάρ, καταλαβαίνει δηλαδή τι γίνεται. Μπορείτε να το αποκτήσετε με 17.500 ευρώ. Δύο κομμάτια έχουν απομείνει, ετοιμοπαράδοτα. Κάντε τα δικά σας πηγαίνοντας τώρα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφώνοντας στο 2310-596-596. Καλησπέριζω το φίλο μας τον Κοσμά. Τον Κοσμά. Τον Τότη. Ο οποίος λέει: ο Κραβαρίτης ήταν λαμπράκι με κατσιμίδι. Όσο για τους εκπαιδευτικούς, θέλει το κακό σύστημα παιδείας και όχι η εκπαιδευτική. Πολύ καλά στελέχη και όχι τεμπέληδα στα φως με εξαιρέσεις. Και επίσης στην Ευρώπη έχουμε τις λιγότερες σχολικές αργίες. Αυτά τα λέω ενώ έχω δύο παιδιά, ένα στη Β' Λυκείου και ένα στην Πρώτη Γυμνασίου. Και τα δύο με φροντιστήρια βέβαια και για μένα λόγω κακού συστήματος και όχι λόγω στελεχών. Συμφωνώ και προσυπογράφω, φίλε μου Κοσμά. Δηλαδή τι δεν φταίνει, δηλαδή τι δεν φταίνει. Τι δεν φταίει. Το σύστημα υγείας φταίνει και όχι οι γιατροί. Α, γιατροί που τα παίρνουν δηλαδή. Έχουμε πολύ καλούς γιατρούς. Γιατροί που τα αρπάζουν δηλαδή δεν βολεύονται. Να καταγγείλεις ονόματα. Με το σύστημα. Να καταγγείλεις ονόματα στα νοσοκομεία ποιοι τα παίρνουν. Δεν άλλες γενικά έτσι τα παίρνουν. Σου πω εγώ. Ξέρω έχουμε εξαιρετικούς, ναι, γιατρούς. Ναι, σου πω εγώ. Οι οποίοι με μισθούς παινίας, ναι, ναι, με 900 ευρώ. Ναι. Εντάξει. Ας ιδιωτεύσουν. Καλά, εύκολο. Τότε τι θα γίνει, ρε φίλε. Το διαλύσαμε. Ας το ιδιωτεύσει. Θα το διαλύσουμε. Εγώ κόκκινε. Και πήγα, τι θα γίνει τότε. Εγώ κόκκινε το 14 το Σεπτέμβριο, ναι, 8 του μηνός, 7. Πήγα με ένα φίλο μου, ο οποίος είναι παοξής και είναι στο εξωτερικό, ακτινολόγος Αντώνης. Ναι. Έλα, σου κάνω ένα τσεκάπ. Έφυγε στο εξωτερικό. Ναι, από πάνω μέχρι κάτω. Πάω από πάνω μέχρι κάτω και μου βρίσκει ένα όγκο στην ουροδόχο κίστη. Πάμε στον καθηγητή, λέει. Πάω στον καθηγητή επάνω. Τι είναι αυτό, κύριε μου, του λέω, καρκίνος. Πες το κι έτσι. Απάντηση του του Αρχιμαλά. Ναι. Πες το κι έτσι. Τι πες το κι έτσι, ρε ηλίθιε, του λέω. Είναι καρκίνος ή δεν είναι. Πες το κι έτσι, δεύτερη. Πρέπει να βγει, λέει όμως. Μάλιστα, πρέπει να βγει. Να βγει, λέω, να το κανονίσουμε. Σε κάνα τετράμιλο, λέει, παίρνα, λέει, να το βγάλεις. Τον δέρνεις ή δεν το δέρνεις. Γιατί, δεν μπορεί να το κάνει. Αν δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Άμα του βγάζει ένα χιλιάρικο, ξέρεις τι θα με έλεγε. Αν αποδείξεις. Ναι, τι, τι. Εγώ δεν λέω ότι κακώς το βρίζεις. Τι. Αν αποδείξεις ότι μπορούσε να σε βάλει ένα εγχειριστής και δεν το έκανε,
Όχι, όχι ξύλο. Συγγνώμη, συγγνώμη. Όλα μαζί. Έχεις να κάνεις με ηλίθιο. Όχι καθόλου. Έχεις να κάνεις με χαζό. Καθόλου ηλίθιο. Σου, σου λέει έλα σε 4 μήνες. Εκείνο είναι το θέμα. Άμα του δώσω 1 χιλιάρικο θα με πάει στο μήνα. Όχι. Άμα του δώσω 2 χιλιάρικα θα με βάλει την άλλη μέρα. Όχι. Τώρα εσύ θες τις μπουνιές σου. Δεν είναι όλοι έτσι. Εσύ θες τις μπουνιές σου. Κάποιοι οποίοι θα... Άμα του δώσω το διχίλιαρο τον καθηγητή εκεί την ώρα, 2 χιλιάρικα, με βάζει την άλλη μέρα και με χειρίζει. Υπάρχουν αυτοί που θα το κάνουν και αυτοί που δεν το κάνουν. Σε ρωτάω, ναι ή όχι. Υπάρχουν σου λέω. Σε ρωτάω. Υπάρχει αυτός που θα το κάνει. Τι ισχύει, ισχύει. Μάθε να μιλάς. Ισχύει, ισχύει. Υπάρχει το λαμόγιο που θα το κάνει. Έδωσα στον καλύτερο ιδιώτη και σώθηκα. Και δεν είχα και καρκίνο, αλλά δεν το ήξερα. Και καλά έκανες. Άντε μπράβο λοιπόν, που τους δικαιολογείς. Εγώ λέω ότι δεν δικαιολογώ. Λέω άντε μπράβο που, θα που πάρε τα παιδιά μας αγγλικά στο φροντιστήριο γιατί αγγλικά οι άλλοι δεν διδάσκουν. Εγώ έπρεπε να είμαι κυβερνήτης. Γιάρος, τι είναι γιάρος, πώς το λένε, Μακρόνισος, άλλα 4 νησιά. Δεν μαθαίνει το παιδί, επί χούντας μαθαίναν τα αγγλικά στο φροντιστήριο, το 63 μαθαίναν στο φροντιστήριο. Στην Γερμανία τα μαθαίνουν. Άλλα 14 λεπτά έχει ο κύριος Κραβαρίτης. Άμα βρεις Κραβαρίτη εσύ τώρα. Πήρε. Α, καλώς το να. Να ο Κραβαρίτης. Ο κύριος Κραβαρίτης. Ναι, γεια σας. Καβαρίτης, Κραβαρίτης λέγεται. Κάπαρο. Κάπαρο είπα κύριε μου. Ερώτηση ναι, κύριε ναι. Κραβαρίτη. Ερώτηση. Πρέπει τότε. Ακούω τον κύριο Ρατόπουλο μέσα γι' αυτό. Έχετε με τη ταβέρνα καμία σχέση. Ναι, συγγένεια. Συγγένεια, α, μπράβο. Έχετε να μας πείτε καταρχήν το συνδυματικό. Βόλτον. Πάρα πολύ ωραία. Για πέστε μας και εσείς τι ομάδα υποστηρίζετε. Ηρακλής. Φάτινα. Κραβαρίτη το λένε, τι δες. Δεν κατάλαβα. Ηρακλής. Το επίθετο τι. Η ταβέρνα γιατί έκλεισε. Ωραία ταβέρνα. Συγχωρέθηκε ο. Πέθανε. Ναι. Εντάξει. Και συνήθως αυτές τις δουλειές, άμα φύγει ο ηθήνο νους, δύσκολα κατά. Δύσκολα, ναι. Πολύ ωραία ταβέρνα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τα θερμά μας συγχαρητήρια, πάντα τέτοια, κερδίσατε δωρεάν την κατανάλωση του ρεύματος για έναν ολόκληρο χρόνο. Να είστε γερός. Έγινε, ευχαριστώ. Να είστε γερός. Να είστε καλό, καλά. Μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Το Ηρακλάκι, το άρρωστο. Σοβαρός άνθρωπος ακούγεται. Σοβαρός κύριος. Καλημέρα. Τι, Ηρακλίδας ήταν. Ναι, βέβαια. Ορίστε. Ναι. Ναι, χαίρετε. Χαίρετε. Α, εγώ είμαι τέλεια. Ένα πράγμα να πω μόνο στο Κωστή, γιατί και εγώ καλαμαρί πήγα, ας πούμε, και τα ξέρω τα πράγματα. Τι καλαμαρί, σε καλαμαρί, αγγλικά κάνει ιδιαίτερο. Και γαλλικά, τι καλαμαρί. Καλαμαρί και παλαμαρί. Να σου πω, καλέ μου Κώστα, άκου να σου πω. Ναι. Όποιος πήγε στο καλαμαρί σχολείο και δεν έμαθε από μόνος του, ναι. Δεν ήθελε. Ναι. Έτσι λες εσύ. Αυτό θα πω μόνο. Εντάξει. Όχι, δεν λέω, εγώ τόλισα εκεί πέρα 20 χρόνια σχολείο. Για ρώτα από τα παιδάκια που πάνε πρώτη γυμνασίου, πόσα πάνε ιδιαίτερο. Φροντιστήριο έξω. Τα παίρνουν τα γράμματα. Δεν, δεν ξέρω τι παίρνουν, ρε φίλε. Χαζά είναι τα παιδιά του Θεού, δηλαδή. Χαζά είναι, δηλαδή. Τα κάνανε. Άντε το δικό μου να χαζώ. Τα άλλα 30 χαζά είναι, δηλαδή. Δεν πάνε όλοι. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Φίλε μου, αυτή είναι η φεδρότητα και η βλακεία του καπιταλισμού. Οπα. Το στέλνει ιδιωτικό, ναι. Το στέλνει και φροντιστήριο. Δεν μαθαίνει. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί μιλάμε. Να σου πω κάτι. Άμα μάθει ο άλλος. Τώρα μιλάω, ο Κόκκινος πήγε 4 χρόνια στην ίδια τάξη, Τζουβελάκη και Κυρμελίδου. Για πες μια τάξη. Κυρμελίδου. Αν απο... 4 λοιπόν, χρόνια πήγε αυτή... αγγλικά, Τζουβελάκη που... Κυρμελίδου. Εσύ αν αποδείξεις. Και ήρθε ο Πάτερ Παναγιώτης και τον πέρασε την τάξη. Ποτέ δεν έχω μείνει σε τίποτα. Πάνε, πάνε. Άντε. Ποτέ. Αυτό είναι δικό σου. Άντε. Εγώ απλά. Εντάξει. Ότι... Αυτές οι βλακίες αμόρφωτε και αγράμματα. Ποτέ δεν έμεινα πουθενά. Ποτέ. Καλά. Λέγε φίλε. Ναι. Παιδιά, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 χρόνια πριν. Συμφωνώ, αλλά είναι αδιανόητο να στέλνει το παιδί σου σε ιδιωτικό ναι. Και πέρα του ιδιωτικού να το στέλνει σε φροντιστήριο. Δηλαδή το θεωρώ. Για ποιο λόγο πετάς τα λεφτά, ρε φίλε. Απόλυτο δίκιο έχεις, όπως το λες είναι. Δηλαδή είναι για μένα έξω, πέρα από κάθε λογική δημόσιο, φαντασία. Πήγα και στο δημόσιο Δευτέρα Τρίτη Λυκείου, είναι απαράδεκτο. Είναι σαν αλάνα, σαν καφενείο. Το ιδιωτικό, ειδικά τώρα το καλαμαρί, είναι μέρα με τη νύχτα. Όχι, ό, δεν θέλω να κατηγορήσω, άκου να δεις. Επειδή είναι εταιρεία το καλαμαρί και το κάθε καλαμαρί, σε παρακαλώ πολύ. Δεν λέω λόγος. Δεν θέλω, γιατί θα παρεξηγηθούμε τώρα και δεν έχουμε λόγο. Δεν έχουμε ούτε. Το ανέφερε ο διπλανός μου. Εντάξει, το δημόσιο. Το δημόσιο. Τεμπελχανία του κερατά. Το δημόσιο, αλάνα τεράστια. Άσε τώρα, ρε. Λοιπόν. Δεν έρχονται μηνύματα, μόνο 2 ήρθανε, περιμένω άλλους 8. Α1 κενό, πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54-344. Τι είναι αυτό, τζάμπα σινεμά είναι. Ποιος ακούει... Για το success story. Τι success story, έχεις ακροατήριο για σινεμά εσύ. Βεβαίως. Ναι. Αγιορείτη. Λέγε φίλε. Το Αγιορείτη είναι τιμή μου, αν το λες για να με προσβάλλεις. Ναι, βογκάνε, παρακαλώ. Βογκάνε πάνω, ναι. Ναι. Έλα φίλε, ναι. Για τις αμαρτίες μόνο. Ναι, ναι, βογκάνε. Έλα φίλε. Καλησπέρα, πήρα και χθες Κώστα. Ναι, ήθελα να πω τώρα, πήρα χθες που σου έλεγα με Ανταρσία και Αθήνα εδώ. Είσαι Ανταρσία, φίλε, ναι, μπράβο, φίλε. Ναι, που πήρα χθες που μιλήσαμε. Ναι. Λοιπόν,
Πήγα στο πανεπιστήμιο σήμερα και δεν είχαμε μάθημα, την κοπάνησε ο καθηγητής. Είχε καν. Είχε 7η απεργία. Δεν είχε καν ούτε ανακοίνωση. Α, ανακοίνωση. Λοιπόν, όχι Μέρκελ, όχι Μέρκελ. Δέκα πατακί και 10 Μέρκελ θέλει εδώ για να γίνει. Τι Μέρκελ μου λες τώρα. Για λέγε. Μια και γιορτάζει η πόλη. Πιστεύω ότι ποτέ θα δούμε έτσι μια ανεξάρτητη Μακεδονία όπως βλέπουμε τώρα. Δεν υπάρχει, επειδή η Μακεδονία είναι κομμάτι της Ελλάδος. Τι είναι αυτά που λέτε. Να το κάνουμε σαν τους Καταλανούς, άμα θέλετε. Όπως θέλετε. Κρήτη, που λέει. Θέλετε. Θέλεις. Εσύ. Εγώ θέλω. Θέλεις. Πολύ ωραία. Εγώ εσύ είσαι Ανταρσία. Είναι Ανταρσία, ναι. Εσύ είσαι Ανταρσία. Ναι, είναι Ανταρσία. Είναι Ανταρσία. Είσαι Ανταρσία και δεν ανεξάρτητες περιοχές. Καμία Ελλάδα. Θέλει, δεν θέλει Ελλάδα. Θέλει ανεξάρτητη. Δικαίωμά του δεν είναι. Okay, θα το μαλώσουμε τώρα. Να σε πάμε επόμενη γραμμή. Κύριε Κόκκινε, τι να αποδείξει, λέει. Πλάκα μας κάνεις. Πώς να το αποδείξει. Κόρα Κασκοράκου μάτι δεν βγάζει. Το ίδιο γίνεται και στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Έχει ένα πρόβλημα. Πα στο διευθυντή, σε βγάζει τραλό. Πα στην πρωτοβάθμια, σε βγάζουν και εκεί τραλό. Παιδιά, αν δεν υπάρξουν κάποια στιγμή, αν δεν υπάρξει κάθαρση σε όλους τους κόπους του Αυγία που υπάρχουν παντού. Δεν είναι θεωρία. Α, τις θεωρίες. Δεν πάμε πουθενά. Άσε τις θεωρίες. Πάμε στον κόσμο. Ναι. Άσε τις θεωρίες και τα χριστιανικά. Πάμε. Επόμενος. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Καλησπέρα, ρατσιστή. Σφυράκες. Εσένα λέει κόκκινο. Εσένα λέει. Εσένα λέω, όχι το κόκκινο. Α, συγγνώμη. Με συγχωρείς. Εσένα λέω. Γιατί δεν άφησε τον πιτσιρικά από τα Γιαννιτσά να μας πει τι θα μας έλεγε το παιδάκι. Σου είπε ότι κάνει μία ώρα γαλλικά στο σχολείο. Ναι. Και το κόβει το παιδί. Με μία ώρα γαλλικά. Μπορεί να ανταπεξέλθει στα Γιαννιτσά με μία ώρα για γαλλικά στο σχολείο και να δώσει το παιδί να πάρει το σχολείο των γαλλικών. Μην τα βάζετε καθόλου γαλλικά. Βάλτε το στο φροντιστήριο κατευθείαν. Μα πρέπει να διαλέξουν μια γλώσσα. Τι γλώσσα, πότε μάθει γλώσσα. Εκτός τα αγγλικά. Πού θα μάθει τη γλώσσα το παιδί. Φροντιστήρια Στρατηγάκης. Πότε μάθει τη γλώσσα. Θησάβρισε ο Στρατηγάκης. Άμα ο Στρατηγάκης θησάβρισε. Εκεί που έκανε τον αχτοφόρο. Έκανα εγώ. Θησάβρισε ο Στρατηγάκης γιατί. Γιατί και η καλογραία, γιατί θησάβρισαν και καλά κάνανε. Γιατί στα αγγλικά στο σχολείο, ου! Πιο πολύ τον παοξί, καταλάβαινε τι έλεγε, παου! Βάλε στο στρατηγάκι και αγγλικά δεν έμαθε. Άλλο πράγμα. Λοιπόν, και το άλλο που θέλω να σου πω. Δούλευε στο στρατηγάκι χρόνια, ρε! Και δεν ξέρει γρή λέξη αγγλικά, θα μου πει. Ξέρει ελληνικά. Και εσύ ήσουν στον Παΐσιο. Και εσύ ήσουν στον Παΐσιο. Και εσύ ήσουν στον Παΐσιο και βλέπει. Και βλέπει σόντε εδώ πέρα. Να βλέπει σόντα με γυναίκε είναι υγιέ. Ναι. Όχι σαν και εσένα. Μότε, έλα συνέχισε. Λοιπόν, ναι, αλλά είναι ανομαλία. Λοιπόν, και το δεύτερο. Είμαι ανώμαλος. Το δεύτερο ρε Κωστή, για πες μου τώρα, εμένα με λένε Αχναντή Μαχμούτ και τα λοιπά και είμαι Πακιστανός, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και το παιδί μου έχει γεννηθεί εδώ πέρα και μιλάει φαρσίτα ελληνικά. Ναι. Όταν θα πάω σε αυτό το σχολείο που πηγαίνει η Ευγενούλα, ναι. Στο ιδιωτικό, θα με δεχτούν ή όχι. Πώς θα σε... Και άμα τα χρήματα. Βράμα πληρώσεις και τεμενάδες θα σε κάνουν. Άνα μπράβο. Τότε γιατί λες να πούμε ότι τα παιδιά των αλωνών που θα είναι μπορεί να τα βιάσουν και να τα κάνουν και να τα ράνουν. Σε οποιοδήποτε γιατί, σχολείο μπορεί γιατί, να το κάνει γιατί, και γιατί, γιατί αν σε βιάσει ο Πακιστανός, γιατί αν σε βιάσει ο Πακιστανός ψάξε βρέστονα. Αν σε άκουδε εμένα. Άκουδε εμένα. Όχ, Θεέ μου. Άμα σε βιάσει ο Έλληνας, άμα σε βιάσει ο Έλληνας, αν στο βιάσει ο Έλληνας, άκου εδώ ρε να μάθεις. Όχ, Θεέ μου. Αν στο βιάσει ο Έλληνας, θα αυτοβουλώσετε και οι δύο. Βρε, αν στο βιάσει ο Έλληνας, βγαίνει έξω με τον νόμο Παρασκευόπουλου, τον περιμένεις, του τη στείνεις και τον τρως. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον τρως, τον ξέρεις που είναι. Τον Πακιστανό βρέστονα. Πάμε επόμενη γραμμή. Θα τον βγάλει, θα τον εσύ, βγάλει ο νόμος του Παρασκευόπουλου. Θα βγάλει άκρη. Θα τον βγάλει ο Παρασκευόπουλος έξω. Θα πάρω εγώ το Γιάννη κόψω, τον κόβω. Κόψω. Πες εσύ. Πες είναι να μην γίνει ρε. Άμα γίνει και μετά. Αναγιάσει. Πού να ξέρει το ζώο. Από τον Έλληνα και από τον Πακιστανό το ίδιο δεν είναι. Και ο Άγιος θα δώσει την ευλογία του. Κόψω να ρε. Κόψω να μην τον ακούω καθόλου. Άντε γεια σας. Να Δημήτρη, να μην γίνει. Αυτό είναι το καλύτερο. Δηλαδή τις ακροατές να σε κόψουν και ο Ιχολίπτης έκοψε. Με έκοψε, ρε. Ναι. Ωραία, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς το κομματόσκυλο.
R3 εκεί. Α, μην το ξαναπείς αυτό. Εγώ δεν σε... Γρηγόρη κόκκινο θέλω. Δεν σε, έχω... δεν σε προσβάλλω. Ναι, ω, πάθε. Μα τα λεγόμενά σου, ρε Γρηγόρη, περίμενε λίγο. Κόψτε να το ζήτησα τελευταία φορά. Παρεξηγήθηκες τώρα. Όχι. Επειδή είσαι πέτρια, μια φορά το καλά σε έκανε. Μια φορά το είπε. Γιατί τον έκοψες, για παρεξηγήθηκες. Ναι, το γιατί είσαι πέτρια. Ναι. Τώρα να σε πάρει ο Δραγόγιας και να πει έλα με 1000 ευρώ στην Ε3, μπουσουλώντας θα πας. Δεν θα πάω. Λαμόγιο, Σιριζέ. Λέγε φίλε, ναι. Μπουσουλώντας θα πας. Λέγε φίλε. Κόφτο. Γρηγόρη, Κωστή. Έλα. Έλα. Λοιπόν, Γρηγόρη, είμαστε αυτό που μιλήσαμε και πιο πριν. Λοιπόν, η ανακοίνωση που διάβασε πρώτα απ' όλα είναι την Εδωτερική Αθήνα. Έκανες λάθος, πρέπει να διαβάσεις από την τρική Θεσσαλονίκη. Γιατί το λάθος... Ρε φίλε, το site που με είπες... Στο site που με... Άκου λίγο. Δηλαδή ισχύουν διαφορετικά πράγματα για τη μία και την άλλη σχολή. Προφανώς λίγο, είναι άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Είναι άλλα. Είναι σαν να λέμε το σχολείο. Θα μπει τώρα στην Ελλάδα. Ωραία, θα δούμε και Θεσσαλονίκη τι λέει και θα πούμε. Όχι, Αθήνα θα λέει. Ωραία, μισό λεπτό, να σε εξηγήσω. Θα σου διαβάσω και το άρθρο 25 περί περικοπής αποδοχών. Είναι του αστικού κώδικα. Στην περίπτωση αυτή. Ποιανού νόμου άρθρο είναι αυτό? Ποιανού νόμου, ναι. Θα σου πω τώρα. Νόμος 32005-2003-297. Μπράβο, πες το, μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, άρθρο 25, περικοπή αποδοχών. Στην περίπτωση απεργίας, στην οποία της οποίας υπάγονται και στάσεις εργασίας, γίνεται περικοπή για κάθε μέρα του 1/25 του μηνιαίου καθαρού μισθού. Για τις στάσεις εργασίας θα περικόπτονται τόσα ορομίσθια όσο είναι οι όρες στάσεις εργασίας. Τα ποσά από την περικοπή αποδοχών της ανωτέρων περιπτώσεων αποδίδονται στους οικείους προϋπολογισμούς κτλ. Δεν αναφέρεται πουθενά ο όρος αποχή. Οι άνθρωποι παίζουν με τις λέξεις επίτηδες, έτσι ώστε αν πάνε δικαστικά να τους καταγγείλουν, να πούνε εμείς κάναμε αποχή και όχι απεργία. Δηλαδή πες μου, αλλιώς... σε παρακαλώ, επειδή εσύ έχεις την ανακοίνωση μπροστά σου και εγώ δεν τη βρήκα ακόμα Θεσσαλονίκη. Δηλαδή της Θεσσαλονίκης λέει κάτι διαφορετικό. Βεβαίως, βεβαίως. Τι λέει, τι λέει, πες μας. Τι λέει η ανακοίνωση. Δώσε μου ένα λεπτό. Σου δίνω δύο λεπτά, λοιπόν, φίλε. Ναι. Άκου τι λέει. Λοιπόν, ο Σύλλογος Μελών ΔΕΠ της Οδοντερικής Σχολής απειθείται συμπορευόμενος με τις κοινοτοποιήσεις των μελών ΔΕΠ της Οδοντερικής Σχολής του ΕΚΠΑ με κύρια αιτήματα. Λέει, σημαντική άρση της κρατικής επιχορήγησης, προκήρυξη νέων μελών. Όλα αυτά κάνουν, γι' αυτόν τον λόγο κάνουν αποχή, λένε. Αποχή από πότε μέχρι πότε. Αποφάσισε. Τη συνέχιση της αποχής και με τονίζουν με κεφαλαίο Α των μελών ΔΕΠ από το εκπαιδευτικό κλινικό εργαστηριακό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο για δύο εβδομάδες μέχρι Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017. Okay. Δηλαδή αυτοί συνεδριάσανε 16 Οκτωβρίου και συνεχίζουν για δύο εβδομάδες μέχρι 6 Νοεμβρίου να κάνουν αποχή. Και πιο πριν συνεχίζαν και πριν τις 16 Οκτωβρίου να κάνουν αποχή. Ωραία. Και πριν. Συνολικά 4 εβδομάδες. Στην Βρετανία τα κατήγγειλες αυτά. Βεβαίως και τα γνωρίζω. Βεβαίως τα κατηγγείλες και τι σου είπανε. Βεβαίως και τα γνωρίζουν. Τι σου είπανε. Δεν θα μιλήσω περαιτέρω. Τι σου είπανε, ρε φίλε, τι θα πει, δεν θα μιλήσω περαιτέρω. Δεν θα μιλήσω. Η Πυρτανία τι σου είπε. Ποια Πυρτανία, ρε. Πυρτανία λέγεται. Η Πυρτανία. Λέγε, τι σου είπανε. Στοχοποιούνται πρόσωπα. Δεν θα μιλήσω περαιτέρω. Γιατί, ρε φίλε. Λοιπόν, γιατί θα το στοχοποιήσει. Γιατί είναι κλειστή. Γιατί η Γρηγόρη είναι κλειστή. Προστάτευσε. Εσύ, φίλε, ανώνυμα. Προστάτευσε το ανώνυμα, σε αφήνω και λες ότι λέει. Καλά έκανε, ναι. Και όταν φτάνουμε στο διατάφτα. Γρηγόρη, είναι κλειστή κλίκα. Εγώ την. Φοβάται δεν ζητάω από το φίλο. Η Πυρτανία γιατί. Δεν κάνει τίποτα. Η Πυρτανία δεν κάνει τίποτα. Πάει. Γιατί? Έτσι γουστάρει. Πάμε επόμενη γραμμή. Η Πυρτανία. Πάμε επόμενη γραμμή. Γρηγόρη. Πάμε επόμενη, φίλε. Η Πυρτανία. Πάμε. Εδώ Πύρτανης, χθες, ο αντιεπικοινωνιακός άντρας Πρίτανης Μακεδονίας Στράκης, πήγαν τα παιδιά να διαμαρτυρηθούν για τη σύντησή τους κτλ. Και πήγε και τους έδωσε να μην το χαρακτηρίσω και τρέχω πάλι στα δικαστήρια. Ο ακοινώνητος το πορτοφόλι του τους έδωσε. Πρίτανης Πανεπιστημίου. Να βράσω τα γράμματα που έμαθε. Γιατί έδωσε το πορτοφόλι του. Μάθε λίγο τα ρεπορτάζ, γιατί είναι κακότροπος. Πρέπει να ξέρω ότι. Τι πρέπει να ξέρεις, τι να πρέπει να ξέρεις, ρε. Ό,τι συμβαίνει να το ξέρεις. Πάμε, επόμενη γραμμή. Πάμε. Έδειξε το πορτοφόλι του, ρε. Ντροπή, ρε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Έδειξε για ποιο λόγο. Για να δείξει ότι είναι πλούσιος και ότι θέλει να του δώσει λεφτά. Τον κακό του χαρακτήρα του έδειξε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Εσύ τα κάνεις αυτό. Πρέπει να φύγει από εδώ πέρα. Πύρτανης του Πανεπιστημίου τώρα. Και πράσινα άλογα. Μην αλλάζεις λέξεις και γράμματα. Ο Πύρτανης. Μην αλλάξεις. Λέγε φίλε. Ποτέ. Πάμε. Έλα, Ολυμπιακάρα εδώ. Δεν σε βλέπω φέτος. Περαστικά για αύριο. Περαστικά για αύριο. Ναι. Τι λες, ρε φίλε. Πες, για στοίχημα θέλω να σε ρωτήσω. Λέγε. Δύο μάτς γκολ θα σου πω, μου πεις τη γνώμη σου. Λέγε.
Εμείς με τον Μπελάτη και ο Πανιώνιος με την ΝΑΕΚ. Στο μυαλό μου είσαι. Σε καλή μεριά από τώρα στο λέω. Ναι. Πανιώνια και ποιο άλλο. Δεν χαλάνε ποτέ. Ποιο άλλο μάτς. Αυτά τα δύο για μένα δεν χαλάνε ποτέ. 0-0 παίξει την ΝΑΕΚ. Αυτά τα δύο τα γκολ δεν χαλάνε ποτέ. Ο Λουτσέσκου είναι τελευταία ανταγωνιστική τώρα με την Τρίπολη. Ετοιμάζει τον Γκαρσία. Θα το... τώρα όμως, άντε, παίξει το 0 σε ένα γκολ, να σου το πω και αυτό. Καλό, καλή προσέγγιση. Θα του βγάλει την ψυχή ο Παντελίδης για να κερδίσει. Ο Βρικόλακας. Ναι. Ο Βρικόλακας έχω ακούσει εγώ, όμως Παοκτζής είναι. Ποιος είναι Παοκτζής. Και επειδή είναι Παοκτζής σημαίνει. Ποιος είναι Παοκτζής. Άντε και είναι και. Ποιος είναι Παοκτζής. Συγγνώμη, άντε και είναι και. Ποιος είναι Παοκτζής. Και ο Λεμονής είναι Ολυμπιακός σημαίνει ότι είναι ο καλύτερος προπονητής. Ποιος είναι Παοκτζής. Ο Λουτσέσκου. Ποιος προπονητής. Αλλά υπάρχει και το άλλο. Ποιος προπονητής. Πότε πρόλαβε να γίνει Παοκτζής. Ποιος προπονητής είναι Παοκτζής. Πάμε, πάμε, να είναι καθυστερημένος είναι ο ακροατής. Αργεί να απαντήσει. Όχι, δεν είναι κανένα ακροατή. Κάνε. Λοιπόν. Κάνε. Σταμάτα ρε βλάκα. Μα τι κάνε. Κάνε. Τι έχεις εκεί. Γιώργος Σιγάλος. Σιγάλος. Τσινασλανίδου Χριστίνα. Τι είναι αυτό. Τσινασλανίδου. Τσινασλανίδου. Μπορεί να διαβάσει. Επίθετο είναι αυτό. Ρε. Τσινασλανίδου. Χαραλαμπίδης Κώστας και ο 6981-766 κτλ. Κτλ. Ο κτλ. Κτλ. Τι είναι αυτό. Δεν έστειλε φίλε, αλλά. Στην παλιά μου, πού θα πάει αυτό. Τι θα πάει να κάνει αυτό. Στην Αβάμπινγκ. Αβάμπινγκ. Αυτά που άκου, επειδή δεν έχει κάποιο τάλαντο. Εντάξει, επειδή ζηλεύει. Αβάμ Πρεμιέρ. Πόσα άτομα ήταν. Αβάμ Πρεμιέρ. Πόσα άτομα ήταν εδώ να στείλουμε. Όσοι περισσότεροι στέλναν το στείλαν τέσσερι. Στείλαν τέσσερι, ναι. Αργά πάει να πει ότι η κουλτουριάριδε στην εκπομπή. Έπρεπε να το πω στρει. Στρει. Τώρα πάρε μια γραμμή για ένα λεπτό. Άντε καλά. Ό,τι πει εσύ. Μάλιστα. Ορίστε. Ναι. Ναι. Ένα λεπτό, φίλε, όχι παραπάνω. Ναι. Ναι. Μ' ακούτε? Σ' ακούμε, φίλε. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω με τον κύριο Κόκκινο. Εδώ είναι. Και να του πω, ναι, να μην πιάνει θέματα τα οποία δεν ξέρει. Ποια δεν ξέρει, καλέ. Ποια. Δεν είναι παντογνώστης. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα. Αποχή, το λέει η λέξη. Απέχω από τα καθήκοντά μου. Όταν απέχω, πηγαίνω στη δουλειά μου, προσέξτε, πηγαίνω στη δουλειά μου, αλλά δεν την εκτελώ. Μάλιστα. Που σημαίνει, γι' αυτό και πληρώνουμε. Έτσι. Απλώς διαμαρτύρομαι. Αυτό είναι τρόπος διαμαρτυρίας. Ναι. Τώρα, η άμυνα του κράτους αυτό υπάρχει, είναι να τους εμφυστατεύσει. Εντάξει. Βεβαίως. Πάμε παρακάτω. Βέβαια. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Λέει, ο Κόκκινος αρχίζει και λέει, γιατί δεν καταλαβαίνει γιατί στέλνουν τα παιδιά τους στο ιδιωτικό και δεν μαθαίνουν και δεν κάνουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Ο πρώτος λόγος που στέλνουν τα παιδιά τους στο ιδιωτικό είναι ότι δεν τους βοηθούν. Άκου λίγο μυαλοπόλη. Άκου λίγο μυαλοπόλη. Μην το διακόπτεις, ρε. Άκου λίγο. Επειδή κάνεις τον έξυπνο. Μην το διακόπτεις. Διαβάζω τι λέει ο νόμος. Άσε τι λέει ο νόμος. Εγώ θα σου πω. Άσε ρε, εσύ θα μου πεις χωροφύλακα τώρα. Κλείστονα. Σε όλες τις περιπτώσεις αποχής των υπαλλήλων, από τα καθήκοντά τους πλην της απεργίας, ο μήνας λογίζεται για 30 ημέρες. Σε περίπτωση απεργίας ο μήνας λογίζεται για 25 ημέρες. Τα ποσά που αποδοχών αποδίδονται στους οικείους προϋπολογισμούς από τους οποίους εκταμιεύτηκαν. Άρα και στις δύο περιπτώσεις είναι το ίδιο πράγμα. Πληρώνονται οι τύποι. Εντάξει. Δεν πληρώνονται και στις δύο περιπτώσεις. Ποιος το είπε σένα αυτό. Τα ποσά από περικοπή αποδοχών αποδίδονται στους οικείους προϋπολογισμούς από τους οποίους εκταμιεύτηκαν. Εντάξει. Άσε τι λέω εγώ. Άσε τι λέω ο νόμος. Εγώ τι λέω. Θα βγει ο χωροφύλακας τώρα το 2017 να μου πει ας τι λέει. Ο νόμος είναι. Και το λέω για τον νεαρό. Μπήκα στον νόμο και είναι από το άρθρο 25. Οπότε δεν πληρώνονται. Γεια σας, Μαρίνα Μπίκου. Ακολουθεί. Τώρα τον άνθρωπο, γιατί. Και αμύως μετά. Γιατί ο τύπος είναι ο χωροφύλακας. Είναι με μυαλά της δεκαετίας του 60 και του 70. Άσε τι λέει ο νόμος, εγώ τι λέω. Το νόμο του διαβάζω. Τον περιμένω, τον αφήνω να πει. Και ο νόμος λέει ακριβώς τα αντίθετα. Πότε δεν με νοιάζει τι λέει ο νόμος. Πότε λέει. Θα έρθει εγώ σε κάνει μπαούλο κανένα εδώ πέρα. Στο ξύλο, πότε θα έρθει κανένα, πότε. Εγώ τι λέω, λέει. Ποιος εσύ είναι και να μας πει.